Της Αγίας Άνης, βέβαια, παντού έχουμε και εδώ, και εδώ, Άννα. Και εδώ έχουμε, που επιμελείτε τα ρούχα μας, έτσι, έχουμε κόσμο. Έχουμε πολύ κόσμο, παιδιά, μεγάλη γιορτή. Έχω και εγώ, Ανούλα, χρόνια πολλά σε όλες, λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Εμείς πολύ ανοιξιάτικα ντυθήκαμε σήμερα. Όχι, εγώ έβαλα ζήτησα από την Καλλιόπη και μου έβαλε τη γραβατούλα την πορτοκαλί, έτσι, γιατί είναι, να ταιριάζει και με το δεντράκι μας πίσω. Να, δεν αναβοσβήνει μόνο αυτό. Ό,τι έχει μείνει αυτό στο ήθελα δέντρο... να δω από την Καλλιόπη και τίποτα άλλο. Ό,τι έχει μείνει στο δέντρο από αυτά που έχει κλέψει από χθες και τα έβαλες. Πολύ χαίρομαι που συνεχίζεις το συνδυασμό αυτών των χρωμάτων. Δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει για να δουλεύω. Εδώ είμαστε, παιδιά. Την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε. Σε δύσκολες, και αυτό δύσκολο το ξημέρωμα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, με πολλά πολλά θέματα σε εξέλιξη, από πού να το πιάσεις τώρα και πού να το αφήσεις. Από τα επεισόδια, δεν σταματούν. Mm. Συνεχίστηκε για τρίτο 24ωρο να είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα. Ναι. Με φωτιές, με πυροβολισμούς, με τραυματισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, με ψυχραιμία, και ας ελπίσουμε να αρχίσει να ομαλοποιείται σιγά σιγά αυτή η κατάσταση, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Λοιπόν, θες να πάμε να ξεκινήσουμε το δούμε ή έχεις να μας δείξεις τίποτα? Όχι, έλα, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλά, θα σου πω μόνο ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς. Αυτό θα σου πω και θα προχωρήσω. Δεν μας αγγίζει αυτό. Δεν μας αγγίζει αυτό. Δεν μας αγγίζει. Εμάς όχι. Εδώ στην Ελλάδα το εορτάζουμε αυτό δεόντως. Καλά, θα σου πω μετά τι έγινε εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα της διαφθοράς, όχι κατά της διαφθοράς. Ή τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα για να μην λέμε. Εντάξει, μην λέμε πολλά, μην λέμε πολλά. Μην ξεκινάμε με γκρινιά. Όχι, έτσι, παιδί μου. Ναι. Έχεις τίποτα από τα βίντεο και τα λοιπά? Τίποτα. Καλά, δεν έχεις? Yes, δεν έχω εγώ βίντεο. Λοιπόν, Αντώνη, είσαι έτοιμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να σου δείξω ωραίες εικόνες χριστουγεννιάτικες που ταγωγήθηκε το δέντρο της Σαντορίνη, στο μαγικό μας νησί. Α, ναι. Να δεις. Ναι, 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 ναι. Πού? Πέρυσι το είχα ανάψει εγώ το δέντρο. Αλήθεια? Ναι, ναι, ναι. Είχες πάει και ξανά στο δέντρο της Σαντορίνης? Ναι, έχουμε σπίτι Σαντορίνη. Και δεν, και εμείς. Αλλά μην το συζητήσουμε τώρα. Μην το λεζόμαστε. Μην φάμε τα ε9 τώρα. Ναι. Θέλω να πάμε, πω έχουμε μήπως τη φωταγώγηση από το δεντράκι το όμορφο της Θεσσαλονίκης, παρακαλώ πολύ. Της Θεσσαλονίκης ή Σαντορίνης, παιδάκι μου. Της Σαντορίνης, βρε παιδί μου, της Σαντορίνης. Έχει προκαλέσει το πανικό ήδη, έχει το ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτό είναι Σαντορίνη. Αυτά είναι Σαντορίνη, παιδιά, εδώ. Ναι. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, εντάξει. Είναι αντίστροφη μέτρηση. Ναι. Εκεί βέβαια πρέπει να είμαστε από τις λίγες χώρες, παιδιά, στον κόσμο, όπου εδώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο Σούμαν και δίνει το και κάνει την αντίστροφη μέτρηση και όλοι οι παρεμπισκόμενοι είναι με το πουκαμισάκι το τισέρτ. Έτσι, δηλαδή δεν έχει ίχνος χριστουγεννιάτικης εικόνας αυτό που επέλεξες να μας δείξεις πρωί-πρωί. Τι λες, παιδί μου, δες εδώ, δες εδώ βεγγαλικά ορχήστρες από εδώ, από εκεί, γινόταν κακός χαμός. Κοίτα εδώ στο πάρκο. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι. Και έχει και πάρα πολύ κόσμο το χειμώνα η Σαντορίνη, θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο είναι. Μπράβο, παιδιά. Ωραία. Άντε και το χρόνο. Έχω κι άλλο. Πού? Έχω και, και στον Πειραιά. Έχουμε το δεντράκι από τον Πειραιά. Βεβαίως. Όχι, δεντράκι. Είναι το δεντράκι από τον Πειραιά. Όχι, 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 το δεντράκι. Δεν είναι δεντράρα. Κοίτα. Καλές γιορτές. Ποιος θα έρθει? Έξω το Δημοτικό Θέατρο. Ωραία, πολύ ωραίες εικόνες. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, και έχω βρει φυσικά, ναι, την καλύτερη δίαιτα που μπορείς να κάνεις. Πώς θα μετράμε τις θερμίδες? Έλα, βρε παιδί μου, να δεν σας επιτρέψω να φας. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να δούμε την ζυγαριά. Εδώ, ζυγίζει το πατατάκι του κύριος. Βλέπετε, ναι, ότι δεν ζυγίζει τίποτα, φέβαια, άρα μπορώ να το φάω, λέει. Το λέει στον εαυτό του, είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Ένα-ένα το πατατάκι. Ναι, δεν έχει θερμίδες, μπορώ να το φάω. Καλό. Μια χαρά, όλα καλά. Σωστό. Σωστό είναι ο τύπος. Και με, να σου πω κάτι, και με την ταλαιπωρία που τραβάς ένα το πατατάκι, βάλε βγάλε, ναι, κάνεις κιόλας. Α, ναι. Γυμναστική είναι αυτό. Αυτό που βλέπεις για εμάς τους εκτραπείς είναι γυμναστική. Να σου πω κάτι άλλο, έχω απορία. Εσύ με τα μάξι σου, τώρα που το είδα έτσι έξω και είναι και μεγάλο μεγάλο, ναι, έχεις πρόβλημα όταν μπαίνουν, όταν κοπανά τις πόρτες, άμα ακουμπήσουμε τα παπούτσια πουθενά? Τρελαίνω με αυτό. Αλήθεια? Όχι άμα ακουμπήσουν τα παπούτσια, γιατί όταν έχεις παιδί. Για δες λίγο εδώ. Κοίτα. Τι αυτό? Η Ελισάβετ είναι αυτή. Ναι. Έτσι. Ναι. Ναι, είναι τα ντύπινα. Είναι τα ντύπινα. Όπως εσύ μου πατάς το παρκέ, έτσι σου κάνω χάλια. Αυτό, αν το έκανε κάποιος στο αυτοκίνητο. Εδώ, κοίτα. Όχι, παιδιά. Καλά να πάθετε, θα σας πω εγώ. Κώστα, αυτό είναι κάζους μπέλι. Είναι κάζους μπέλι, έχει τελειώσει. Αχ, ωραία. Παιδιά, χρειάζεται και αυτό να ξεκινάμε κάπως έτσι, γιατί έχουμε σκληρή επικαιρότητα. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί ήταν δύσκολη νύχτα και στα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο. Εκεί ήταν τα πολύ δύσκολα, στην περιφερειακή στο Εγάλο. Ρωμά έστησαν ενέδρα σε τρεις ομάδες όπκε. Είχαμε αρκετά επεισόδια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε πάλι καμένους κάδους, είχαμε πάλι οδοφράγματα. Και να πούμε ότι έχουμε και ένα νεκρό Ρωμά, βεβαίως, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι σε καταβλισμό.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατός του δεν σχετίζεται με τα υπόλοιπα επεισόδια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σχετίζεται, έχει να κάνει με έναν διαπληκτισμό που είχαν μεταξύ τους σε καταβλισμό Ρωμά και ο ένας σηκώθηκε επάνω και τον πυροβόλησε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε σήμερα, ούτως ή άλλως. Ωστόσο, φαίνεται όμως να μην σχετίζεται, έτσι. Ναι, φαίνεται μέχρι στιγμής. Να μην έχουν σχέση. Θα δούμε. Σε ό,τι αφορά όμως τα επεισόδια, επί μία ώρα τους έριχναν με τις καραμπίνες. Far West γινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Χρειάστηκε η ΕΜΑΚ και ελικόπτερο προκειμένου να τους απεγκλωβίσει. Δηλαδή, βλέπουμε πια εικόνες που φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει, έτσι. Δεν είναι φυσιολογικά. Για πάμε να δούμε την Ελευθερία Σπυράκη, να δούμε να κάνουμε το μάζι με αυτό που λέμε, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καλή σου μέρα, Ελευθερία μου. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και μεταξύ στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στην πλατεία Εξαρχείων, διότι πέρα από τα επεισόδια που είδαμε στην Δυτική Αττική αλλά και στο Σχιστό νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης, είχαμε και ένταση εδώ στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα 50 άτομα γύρω στις 11 η ώρα επιτέθηκαν σε δημιουργία των ΜΑΤ που βρισκόταν στο σημείο που είμαστε εμείς. Αν μπορεί να μετακινηθεί ο καλός συνάδελφος για να σας δώσουμε και εικόνα. Μισό λεπτάκι, γιατί περνάνε και οι αστυνομικοί. Λοιπόν, ομάδα 50 ατόμων επιτέθηκε στους αστυνομικούς πετώντας μολότοφ. Οι αστυνομικοί από τη μεριά τους απάντησαν με χημικά. Ωστόσο, τα άτομα τα οποία βρίσκονταν εδώ και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς έκαψαν συνολικά 6 αυτοκίνητα, 2 εξ αυτών τα υπόλοιπα με σοβαρές ζημιές. Κάποια έχουν ήδη μεταφερθεί. Αυτά τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ένα είναι αυτό το οποίο βλέπετε με τη βοήθεια του οπέρατέρ μας του Νίκου του Μοίρα. Το άλλο το μετακίνησαν ήδη. Δεν έγινε κάποια προσαγωγή ή σύλληψη για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ωστόσο, δεν ξέρω αν μπορεί να δείξει ο Νίκος προς τα κάτω στην πλατεία ότι βρίσκονται ακόμα αστυνομικές δυνάμεις. Διότι το επεισόδιο αυτό διήρκησε τουλάχιστον 20 λεπτά. Ωστόσο, όπως σας είπα και εγώ προηγουμένως, δεν υπήρξε καμία προσαγωγή ή σύλληψη. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επεισόδια με πρωταγωνιστές ομάδες Ρωμά. Αρχικά, να ξεκινήσουμε με τη χρονολογική σειρά ότι νωρίς το απόγευμα είχαμε επεισόδια στο Σχιστό, στο Κορυδαλό και συγκεκριμένα στην οδό Δερβενακίων. Εκεί λοιπόν, ομάδες Ρωμά έστησαν οδοφράγματα, έκαψαν κάδους και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Μάλιστα, η αστυνομία προχώρησε και στο κλείσιμο του δρόμου, δηλαδή στην Δερβενακίων, ναι, αλλά και στην Λεωφόρο Νάτο και στα δύο ρεύματα, λόγω της επικινδυνότητας που υπήρχε στην περιοχή. Βέβαια, ναι, δύο ώρες αργότερα τέθηκε ξανά, βασικά ήταν διαθέσιμος ξανά ο δρόμος. Όμως, να πάμε να δούμε και την Δυτική Αττική, γιατί η νύχτα ήταν αρκετά δύσκολη. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 8. Ομάδες ατόμων βγήκαν από καταβλισμούς και στα Μέγαρα και στα Λιώσια, άρχισαν να επιτίθονται στους αστυνομικούς, συγκεκριμένα κοντά στο κταίο Μεγάρων. Πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο, ευτυχώς βέβαια η οδηγός δεν διέτρεξε κίνδυνο, έφυγε από το σημείο, δεν τραυματίστηκε, όπως είδαμε να συμβαίνει χθες σε αντίστοιχες περιπτώσεις με οδηγούς γιοταχή, λεωφορείων, ακόμα και τους πυροσβέστες που πήγαν, τα οχήματα που πήγαν να πυροβολήσουν. Στις 9 παρα 10 στον Ασπρόπυργο έγιναν στόχος αστυνομικοί, οι οποίοι δέχτηκαν πυρά από καραμπίνα από ομάδες Ρωμά. Μάλιστα, υπήρξαν τραυματίες ελαφρά, ευτυχώς ένας εξ αυτών τραυματίστηκε από σκάλια. Νομίζω, Ελευθερία μου, λες πρόσωπο... για το περιστατικό αυτό, και σου ζητώ συγγνώμη σε διακόπτω, για το περιστατικό που πήγε να περάσει οδηγός μητέρα με το παιδί της. Έτσι, γιατί είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό. Έτσι, ναι, το σταμάτησαν το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το γιοταχή. Αυτό είναι το περιστατικό αυτό λέω. Με το και παρενέβη η αστυνομία με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εμπλοκή με τις καραμπίνες που περιγράφεις. Δηλαδή, εδώ είναι περίεργη κατάσταση και πολύ πολύ επικίνδυνη, γιατί πλέον υπάρχουν και πολλά τηλεφωνήματα και καταγγελίες για ανθρώπους, για πολίτες που προσπαθούν να περάσουν από διάφορα μπλόκα και τους σταματούν. Εκεί παρεμβαίνει η αστυνομία και έχουμε όλο το υπόλοιπο. Μανώ. Ναι.
Να μου επιτρέψεις να σου πω. Παρακαλώ. Ότι από τις αρχές της εβδομάδας είναι αρκετά τα περιστατικά πολιτών οι οποίοι καταγγέλουν ότι ενώ περνούσαν είτε από την περιφερειακή του Αιγάλεω είτε από διάφορους δρόμους στην Δυτική Αττική, την ώρα βέβαια που βρισκόταν σε εξέλιξη η ένταση, ναι, έτσι, και η κοντά μεταξύ αστυνομίας και Ρωμά, δέχτηκαν αρκετή πετροπόλεμο, mm-hmm, δέχτηκαν επίθεση, όπως, ναι, και ο οπερατέρ του Όπεν προχθές το βράδυ. Σωστά. Ο οποίος μάλιστα νοσηλεύεται ακόμα στο ΚΑΤ. Και του ευχόμαστε περαστικά, έτσι, μην τον ξεχνάμε τον συνάδελφο. Τον σταμάτησαν με το μηχανάκι, λοιπόν, του, έτσι, και δέχτηκε επίθεση. Έλα. Τον σταμάτησαν με το μηχανάκι του και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι τον γονάτισαν κάτω στο οδόστρωμα με μία καραμπίνα. Να, έτσι, τα λέμε αυτό, και και στη συνέχεια κάνεις, τον έκλεψαν. Λοιπόν, και να αλλάξουμε γιατί θέμα ελευθερίας μας. Γι' αυτό. Έχεις δίκιο, το ευχόμαστε περαστικά, λοιπόν, εδώ. Είμαστε, θα τα δούμε αναλυτικά. Είχαμε όμως και το βράδυ και μία το φωτιά σε ένα διαμέρισμα Δευτέρου ορόφου. Χρειάστηκαν μάλιστα να απεγκλωβίσουν και τους κατοίκους. Πριν από αυτό, άμα μου επιτρέπετε μισό λεπτό να πούμε ότι υπήρξε και μια επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, ναι, από νωρίς το πρωί στη Δυτική Αττική και στο Ζεφυρί και στον Ασπρόπυργο και στο Μενίδη. Έγινε με σκοπό να βρουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπου είχαν πληροφορίες από, μάλιστα, την ελληνική αστυνομία εδώ και αρκετό διάστημα. Έγιναν 7 συλλήψεις, 4 προσαγωγές και μπήκαν σε 25 οικίες, ενώ οι έρευνες γνωρίζουμε ότι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπες, Χρύσα, να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γύρω στις 11 η ώρα στα Ταμπούρια, σε πολυκατοικία. Χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν 15 άτομα. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί, για να γλιτώσουν από την φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του Δευτέρου ορόφου, ανέβηκαν μέχρι και στις ταράτσες πάνω. Κάλεσαν την πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με ειδικό όχημα. Κατάφερε να τους εξοπλισμού συγκεκριμένα, κατάφερε να τους απεγκλωβίσει από το φλεγόμενο κτίριο. Γνωρίζουμε ότι στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 5 άτομα, 3 γυναίκες και 2 άντρες, και μάλιστα τα 4 άτομα έχουν μεταφερθεί στο Τζάνιο, ενώ η γυναίκα, η οποία είναι εγκαυματίας, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματίας. Μάλιστα. Τώρα, Ελευθερία, θέλω να πάμε να δούμε μαζί το ρεπορτάζ για να επιστρέψουμε στο θέμα όλης αυτής της κατάστασης που έχει προκληθεί, με τους Ρωμά. Να πάμε να δούμε το χρονικό όλου του ρεπορτάζ για να επιστρέψουμε με μια συνομιλία που έχει εξασφαλίσει με τους πυροσβέστες, ναι, να λένε ότι δέχονται σκάγια που προσπαθούν να περάσουν από σημείο μπλόκο και δεν μπορούν. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε σε σένα. Επιχείρηση ελαστικών στον Ασπρόπυργο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή καθώς η επιχείρηση καίγεται ολοσχερός. Η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων επεισοδίων ανάμεσα σε Ρωμά και αστυνομικούς σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Την επόμενη ημέρα η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η καταστροφή στην επιχείρηση είναι ολοκληρωτική. Όπως μπορείτε να δείτε, οι πυροσβέστες κάνουν τιτάνιες προσπάθειες προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, ενώ η επιχείρηση έχει υποστεί τεράστια καταστροφή. Οι οδομαχίες ήταν ολονύχτιες. Στη λεωφόρο Νατόρμα έστησαν οδοφράγματα και άναψαν φωτιές. Στο Μενίδη, ομάδα άγνωστων προπυλάκησαν οδηγό αστικού λεωφορείου. Τον έβγαλαν από το όχημα και το πυρβόλησαν. Σπάσανε τον παρμπρίζ του λεωφορείου, πετάξανε μέσα μολότοφ, χτυπήσανε και τον οδηγό φεύγοντας. Συνεργείο του Όπεν, το οποίο κατευθυνόταν προς τα σημεία των επεισοδίων, δέχτηκε επίθεση από ομάδα νεαρών Ρωμά. Υπό την απειλή καραμπίνας ακινητοποίησαν τον οπερατέρ, τον ξυλοκόπησαν άγρια και του έκλεψαν προσωπικά αντικείμενα καθώς και τον εξοπλισμό του. Θα υπάρξει καταστολή, συλλήψεις και στη δικαιοσύνη. Οδοφράγματα στήθηκαν και στο Αγρίνιο. Ενώ στα Βραχνέικα της Πάτρας έκλεισαν την Εθνική. Άμεσα έφτασαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διέλυσαν τους συγκεντρωμένους Ρωμά. Στη Χαλκιδόνα για ακόμη ένα βράδυ έκαψαν λάστιχα και πέταξαν πέτρες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Εάν υπάρχουν ευθύνες, χωρίς αμφιβολία, αυτές θα αποδοθούν. Από την άλλη πλευρά, δεν δικαιολογείται καμία εκδήλωση βίας και ανομίας από όσους θεωρούν ότι πρέπει να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός αυτό. Δημιουργίες των ΜΑΤ αλλά και αστυνομικοί της ΕΚΑΜ μπαίνουν στους καταβλισμούς των Ρωμά σε Αυλίζα και Ασπρόπυργο. Στόχος να εντοπιστούν τα όπλα αλλά και όσοι άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών και πυροσβεστών. Ξεσπούν και πάλι εντάσεις. Νεαροί Ρωμά πετούν πέτρες και διάφορα αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων στον Ασπρόπυργο. Δάκη, τώρα άμα πεθάνει, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Ναι!
Αφού σκότωσαν το παιδάκι, τι θα κάνουνε. Ναι, 16 θα, θα κάτσουν έτσι, δεν θα πάνε και αυτοί να κάνουνε. Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο ο 16χρονος, ο οποίος δέχθηκε πειρά από αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της Δευτέρας. Εκεί βρέθηκε ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Πύρτζης, ο οποίος συναντήθηκε με τους γονείς του τραυματία και έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τραγικές ευθύνες για αυτό που έγινε. Είναι η συνέχεια του περιστατικού στο Πέραμα. Ο νεαρός Ρωμά υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Εγκλημάτων Καταζωής για την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ διαπιστώθηκε μόνο πύλη εισόδου της σφαίρας, για την οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης και παραμένει διασωληνωμένος. Την ίδια στιγμή, οι συγγενείς του 16χρονου ζητούν δικαιοσύνη. Δεν είδατε τίποτα ακόμα. Αν δεν τιμωρηθεί, πάστε νόμος, θα πάρουμε τα χέρια στο νόμο μας, γιατί έχουμε νιώσει πολύ ρατσισμό. Μισή ώρα μετά, και ενώ συζητούν για διάφορα άλλα διαδικαστικά ζητήματα, αναφέρεται ότι από ό,τι μου αναφέρει συνάδελφος, υπήρξε πυροβολισμός. Και το κέντρο έκπληκτο διερωτάται τι εννοείται πυροβολισμός. Στην ανομαλία του εδάφους ρίχνει ο Αλέξης Κούγιας την ευθύνη για το γεγονός πως η σφαίρα από το πιστόλι του αστυνομικού πελάτη του χτύπησε στο κεφάλι του 16χρονου Ρωμά. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι ο νεαρός οδηγός κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη ήθελε να σκοτώσει τους αστυνομικούς. Ο 16χρονος, τραβώντας χειρόφρενο τρεις φορές διαδοχικά, αντέστρεψε την πορεία του αυτοκινήτου του και επετέθημε τοπικά με αυτό στην πρώτη μοτοσυκλέτα που τον ακολουθούσε, επιδιώκοντας το θάνατο ή το βαρύ τραυματισμό των επιβενόντων σε αυτήν αστυνομικών. Αύριο ο αστυνομικός αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί, ενώ υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε και θα πάμε σε πολύ λίγο να σας δείξουμε αυτή τη συνομιλία που εξασφάλισε η Ελευθερία με το πυροσβεστικό όχημα. Εδώ όμως το ρεπορτάζ, επειδή έχουμε και τις έρευνες ταυτόχρονα για το τι έχει γίνει με τον πυροβολισμό του 16χρονου, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό η σημαντική πληροφορία που δίνει ο δικηγόρος της οικογένειας του 16χρονου και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Συνομιλία του αστυνομικού, ενός άλλου αστυνομικού που φτάνει στο σημείο του πυροβολισμού, 28 λεπτά μετά το περιστατικό, συζητούν για όλο το υπόλοιπο διαδικαστικό ο νέος αστυνομικός που πηγαίνει εκεί. 28 λεπτά μεσολαβούν ναι, μιλάει με το κέντρο, όπου μόνο μετά από 28 λεπτά αναφέρει τη λέξη πυροβολισμός. Το κέντρο της αστυνομίας τον ρωτά. Τι εννοείς πυροβολισμό, συνάδελφος πυροβόλησε? Δεν είχε ενημερωθεί μισή ώρα σχεδόν μετά το κέντρο ότι έχει πέσει πυροβολισμός. Και απαντά ο αστυνομικός, ναι, αυτό μου λέει συνάδελφος, θετικό. Έτσι, θέλω να πω ότι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια εμπλοκή, ένα θέμα που το διερευνά η ίδια η αστυνομία. Μην καθυστέρηση να δηλωθεί εννοείς ο πυροβολισμός. Μισή ώρα μετά δεν έχει αναφερθεί πυροβολισμός και τραυματισμός. Αυτό το κρατάμε γιατί είναι στοιχείο του ρεπορτάζ. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό, έτσι. Τώρα, να μας πει η Ελευθερία για τη συνομιλία αυτή του πυροσβεστικού οχήματος. Τι συνέβη σε εκείνο το σημείο και έχουμε αυτή τη συνομιλία που θα δει ο κόσμος σε λίγο, Ελευθερία? Θυμάστε λοιπόν ότι την Τετάρτη το βράδυ, όταν η πυροσβεστική κλήθηκε να πάει σε ένα συμβάν στην περιφερειακή του Εγάλεω. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν έγινε στόχος ομάδας Ρωμά, όπου βρισκόταν στο σημείο. Άρχισαν λοιπόν να πυροβολούν στο όχημα. Οι πυροσβέστες ενημερώνουν το κέντρο ότι δέχονται πυρά και αναφέρουν ότι οπισθοχωρούν για να πάνε σε ασφαλές σημείο. Το κέντρο τους απαντά και τους ρωτά ποιο όχημα είναι και εκείνοι επαναλαμβάνουν με τον αριθμό και φεύγουν. Ευτυχώς σε εκείνο το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, όμως βλέπετε ότι οι ομάδες αυτές, οι οποίες έχουν δημιουργήσει και την όλη ένταση τις τελευταίες ημέρες, πυροβολούν αδιακρίτως είτε αστυνομικούς είτε πυροσβέστες, ακόμα και απλούς πολίτες, και στη συνέχεια φεύγουν από το σημείο χωρίς βέβαια να έχει γίνει καμιά προσαγωγή. Πάμε, πάμε, αυτές τις μέρες, πάμε να το δούμε, Ελευθερία μου, πάμε να το δούμε. Αυτό το μικρό. Οπισθοχωρούμε. Λάβατε στο κέντρο ποιο όχημα κάλεσε? Πήγατε στο σημείο που υποχωρούμε, δεχόμαστε σκάλια πειρά. Αυτό, παιδιά, δεν είναι και μπράβο, Ελευθερία, που εξασφάλισες αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια
καταδίωξη για μια επιχείρηση επέμβαση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σε αυτή την κατάσταση το πυροσβεστικό το οποίο υποχωρεί γιατί δέχεται πειρά. Δηλαδή, ο λόγος που τώρα αφιερώνουμε και σήμερα τόσο χρόνο, παιδιά, είναι γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ εύθραυστη. Εγώ μόνο αυτό το χαρακτηρισμό μπορώ να δώσω, γιατί όλα κινούνται σε τεντωμένο σκηνή. Και μπορεί να σημούν πολύ χειρότερα τις επόμενες ώρες, αν συνεχιστούν όλα αυτά. Θα δούμε και ένα μεγαλύτερο κομμάτι που έχει εξασφαλίσει Ελευθερία μου λίγο αργότερα. Θα σε ξαναδούμε και εσένα. Θα πάμε και στη Μαρία τη Ζαφυρίου όμως, γιατί σήμερα απολογείται ο αστυνομικός. Μαρία μου, καλημέρα, καλημέρα και στον Νίκο Γιαπρακά. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, Μαριά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είμαστε ήδη στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου αργότερα σήμερα θα οδηγηθεί ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο. Θα πρέπει να σας πω ότι ο δρόμος μπροστά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα κλείσει στις 6 ώρα το πρωί. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων και μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και αυτό συμβαίνει διότι έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις. Έχουμε ενημερωθεί για συγκεντρώσεις Ρωμά. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς προτίθεται να κάνουν. Το θέμα είναι ότι τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ σε λίγη ώρα και θα διαρκέσουν μέχρι και τις απογευματινές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός θα έρθει σίγουρα μετά τις 11 σήμερα το πρωί. Mm-hmm. Ωστόσο και με βίντεο που διακινούνται στα social media, Ρωμά αναφέρουν ότι θα βρίσκονται εδώ από νωρίς το πρωί. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και εμείς σήμερα. Μάλιστα. Νικόλα μου, πάμε σε σένα. Εκεί τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένταση. Δεν ξέρουμε πώς κύλησε, πώς ξημερώνει στην Αχαΐα στις γύρω περιοχές. Ήρεμα ήταν τα πράγματα. Μόνο στα Λεχενά είχαμε για 10 λεπτά κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου χθες το βράδυ από ομάδα Ρωμά, οι οποίοι άναψαν φωτιές. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας καθάρισε νωρίς σχετικά τα πράγματα. Γύρω στα 10 λεπτά με ένα τέταρτο έμεινε κλειστός ο δρόμος και στη συνέχεια δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία. Ήταν το μοναδικό περιστατικό που είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος σε σχέση με τους Ρωμά χθες το βράδυ. Είναι καλύτερη εικόνα. Πριν σε αφήσουμε, Νίκο μου, είχαμε και άλλη μία είδηση. Μία ζλοφέ η οποία συνελήφθη στην Κόρυδο, αλλά πες μας εσύ για ποιο λόγο τώρα. Πραγματικά είναι μια ιστορία η οποία θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα και σενάριο ταινίας. Πρόκειται λοιπόν για μια καλονή, για μια Σλοβένα, η οποία πήγαινε σε ξενοδοχεία, έμενε σε χλιδάτα ξενοδοχεία και έφευγε χωρίς να πληρώσει. Η εντυπωσιακή λοιπόν αυτή η καστανόξανθη γυναίκα ήταν τελικά μια απατεώνισσα, η οποία γυρνούσε από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι έκλεινε και κάποια ροζ ραντεβού και ωστόσο έφευγε χωρίς να πληρώσει. Τι έγινε όμως και έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Πήρε έναν ιδιοκτήτη ταξί από την περιοχή της Ναυπάκτου που διέμενε το τελευταίο διάστημα. Ήταν και στην Πάτρα όπου είχε εξαπατήσει ξενοδοχειακή μονάδα και στην Πάτρα τις προηγούμενες ημέρες και του ζήτησε να την μεταφέρει στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο λοιπόν όταν έφτασε είπε στον ταξιτζή ότι θα πληρώσει με πιστωτική κάρτα, όμως ο ταξιτζής διαπίστωσε ότι χρήματα δεν είχαν μπει ποτέ στον λογαριασμό του. Έτσι λοιπόν ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία πήγε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο που την άφησε, όπου και συνελήφθη. Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος της, σύμφωνα με πληροφορίες, και εντάλματα και για απάτες από το εξωτερικό. Απατεώνησε κανονική και καλονή επίσης. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, μέχρι να πηγαίνουν είχε περάσει καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Και σε κλειδά τα ξενοδοχεία. Σας ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που είστε στο ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, θα σας δούμε ξανά και σε λίγο, αν υπάρξει ένταση. Ευχόμαστε να μην υπάρξει, βέβαια. Θα τα δούμε. Και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Τι λέγαμε χθες, θα πάρουμε popcorn και θα δούμε Βουλή. Δεν το ευχαριστήθηκε. Καλά, εντάξει τώρα. Αν και έπεσε μεσημέρι, δηλαδή ήταν για μεσημεριανό. Ναι. Για να τρως και να. Μην μας πέσει και βάρη. Καλέ, τσακώθηκαν μέχρι και ποιος θα κλείσει τη συζήτηση στο τέλος. Ναι, τσακώθηκαν γι' αυτό. Έχει και παρασκήνιο. Έχει και επεισόδια που έγιναν πέραν των κεντρικών που αφορούν στο αντικείμενο τις υποκλοπές. Είχαμε τον καυγά με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον οποίον πήγε να προσεγγίσει, δηλαδή κάποια στιγμή έγινε χαμός στο κοινοβούλιο με την κυρία Φωτεινή Πιπηλή, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κινήθηκε απειλητικά προς τα έδρανα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, τι είχε προηγηθεί? Είχε προηγηθεί μία κίνηση βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος της έκανε μία κίνηση, πήγαινε να πιείς
κάτι τέτοιο. Ναι. Η απάντησή του αργότερα που ήρθε ήταν ότι εγώ της είπα να πάει να πιει ένα καφέ στο κηλικείο για να ηρεμήσει τον τευτήριο. Ήταν έντονες οι στιγμές, ωστόσο χρειάστηκε και ο κύριος Οικονόμου να την απομακρύνει από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε εκεί ένταση. Έχει παιδάκι μου Ταύρος μενόμενος. Την έπιασε ο Οικονόμου, την ήταν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να την βάλει πίσω στα έδρανα. Αλλά αυτά δεν είχαν να κάνουν με την ουσία. Όχι. 4 μήνες μετά τις πρώτες αποκαλύψεις, έγινε ροντέο μέσα στη Βουλή. Πάμε να τους δούμε. Εάν εσείς γνωρίζετε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από πού το ξέρετε? Παρακολουθούσε η ΕΕΠ τους επικεφαλείς των εξοπλισμών. Παρακολουθούσε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Παρακολουθούσα εγώ ή γνώριζα ότι παρακολουθεί το ο κύριος Φλώρος? Δεν τρέπεσε λίγο. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ψεύδεστε, θα αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα παραιτηθείτε. Δεν θα μείνετε ούτε μία μέρα, αν αποδειχθεί το αντίθετο. Κάντε επιτέλους πρόταση δυσπιστίας να διαπιστώσετε πόσο ομοιογενής είναι η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κοίταξα τον Νικολάο στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου. Πείτε μου τώρα, θα κατέβω κάτω, δεν θα σας απασχολήσω. Πείτε μου, ναι ή όχι. Δεν ξέρω, είναι η απάντησή σας. Δεν ξέρω, είναι η απάντησή σας. Απαντήστε. Καθόμουν σε έναν υπολογιστή και άκουγα. Λοιπόν, και άκουγα εγώ τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Φλώρο, τη γραμματέα μου. Δεν τρέπεσε να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεσε να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Και να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα. Τι είστε τελικά, ένας εξαπατημένος, ένας παραπλανημένος πρωθυπουργός, εξαπατημένος από τον ίδιο σας τον ανιψιό, το ίδιο σας το αίμα, ή ότι είστε ένας επικίνδυνος πρωθυπουργός? Διαλέξτε, ένα από τα δύο συμβαίνει. Γιατί 5 μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές αλλάξατε τον ποινικό κώδικα για να γίνει απλό πλημέλημα το κακούργημα της υποκλοπής? Δεν γνωρίζατε από ποιον γινόντουσαν οι παρακολουθήσεις από το Predator, αλλά δίνατε άδεια στην εταιρεία που έχει το Predator να εξάγει στο εξωτερικό την τεχνογνωσία. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς αποκαλύπτεται σήμερα? Ουδέποτε το ελληνικό κράτος προμηθεύθηκε τέτοιο λογισμικό. Και πάντως, εγώ δεν υπήρξα ποτέ αποδέκτης οποιασδήποτε πληροφορίας πλην των επισήμων καναλιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που αφορούσε αποκλειστικά θέματα εθνικής ασφάλειας. Τελεία και παύλα. Εδώ τώρα έχει να κάνει με το. Είναι 2 οι συζητήσεις που γίνονται έτσι. Όταν λέμε 2 οι συζητήσεις, μία είναι η κόντρα. Αλλά λέω η ουσία έχει να κάνει με 2 θέματα. Ένα είναι το Predator και το άλλο είναι οι παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αν παρακολουθούνταν δηλαδή ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός. Δηλαδή εδώ φεύγει και από το Predator το παράνομο λογισμικό κτλ. Ιστορία και πάει στο ποιους παρακολουθεί ή παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 2 εντελώς διαφορετικά θέματα. Άστε. Αυτά. Καλά, εντάξει, ξέρω, μη μου πεις, ξέρω. Έλα, να αλλάξουμε θέση, να αλλάξουμε θέση. Ξέρω. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ, Αντώνη μου, επέστρεψε ο Αντώνης ο σκηνοθέτης μας. Με την κουκουβάγια. Με την κουκουβάγια του Αντώνης μας. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες που είναι η κάμερα εδώ. Τις υψηλότερες θερμοκρασίες, 16 βαθμούς στην Ξάνθη, 17 στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Καλά είναι όμως τα πράγματα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα 14, στη Λάρισα 18. Στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει μέχρι και τους 20 βαθμούς. Το ίδιο θα συμβεί και στην Πελοπόννησο. Πολύ καλός ο καιρός με 18 και 19 βαθμούς. Στην Άξο 19, στη Χίο 19. Στην Κρήτη 20, θα τα ξεπεράσει και λίγο. Στη Ρόδο 20 βαθμούς και στο Καστελόριζο. Κουνιέται, πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Και στο Καστελόριζο 20 βαθμούς. Παρακαλώ πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Μας έχεις πρίξει τόσο καιρό πόσο κάνουν τα ξύλα, από πού θα αγοράσουμε ξύλα. Και μας δίνει συνέχεια 20 και 21. Τι φταίω εγώ τώρα, ο κλέρκος τα έχει συμφωνήσει με τον καιρό. Μα είναι δυνατόν τώρα, 10 Δεκέμβρη, 9, πόσο έλα να φορτώσει ξύλα το Γιάρη να φύγουμε. Το νέο το Γιώτα Γιάρη, αυτή την αυτοκινητάρα δεν τη φορτώ.
σκοτώνω τίποτα, γιατί είναι πολύ ωραίο. Κουκλίστικο αυτό το αμάξι. Θα γίνει δικό σας. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε και να στέλνετε μήνυμα, γιατί θα έρθει με το κλειδί στο χέρι. Τι άλλο έχουμε όμως? Έχουμε και δύο δυνατούς ηλιακούς θερμοσύφωνες 160 λίτρων από τη MyTherm για να γλιτώσετε από τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Αυτός που έκανε φου, νομίζω ότι κατάλαβε πόσο εντυπωσιακό είναι το δώρο. Έτσι, έτσι. Έχει έρθει κάποιος λογαριασμός, μάλλον. Να πούμε, ναι, ότι οι ηλιακοί θερμοσύμφωνες, οι ηλιανθούς είναι υβριδικοί και κατασκευάζονται από τη MyTherm στην Ελλάδα και έχουν δεκαετή εγγύηση. Παρακαλώ πολύ. 14-999, τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα πληκτρολογώντας Open και όνομα, επώνυμο, ξανά αποστολή στο 14-999. Επιστρέφουμε σε 4 λεπτάκια. Μια παρέα, μια οικογένεια είμαστε. Ναι, και γιατί το λες αυτό τώρα? Γιατί η Τζέρι μου φέρνει καφέ. Ναι, ωραία. Παρακάλεσε, λέω, μου φέρεις λίγο καφεδάκι και τρέχει. Να χυθεί ο καφές, να πάρω λεφτά. Να σε εξυπηρετήσει κατευθείαν, έγινε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ μιλούμε τα δικά μας εμείς. Εντάξει, έχουμε τα εσωτερικά μας, ρε παιδιά. Χρόνια έτσι. Πολλά στις Ανούλες, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και τις ημέρες, χρόνια πολλά για τα πώς τα λες για τα γενέθλια και τις επετείους. Τώρα που γιορτάζει Ανούλα, λες χρόνια πολλά. Τι άλλες μέσα δεν τα θυμάσαι. Έμα μου βλέχει τον Πατάπιο χθες, τον Πορφύριο, το που δεν ξέρουμε κανέναν σε χρυσά. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Έχει μηνύματα. Έχουμε μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Και να πούμε και μια φορά την κάρτα επικοινωνίας μας. Ναι. Για να μας στέλνετε τα μηνύματα. Ανοιχτή επικοινωνία. Είμαστε στο Facebook. Ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία. Είμαστε στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία. papakitvopen.gr είναι το mail της εκπομπής μας. Πολλές καλημέρες να δώσουμε στον Κωνσταντίνο, πολλές καλημέρες και στο Γιώργο που είναι καθημερινός φίλος μας και στον άλλο Γιώργο μας. Η Τατιάνα λέει καλημέρα, καλή δύναμη, να είστε πάντα καλά, να είμαστε όλοι καλά παιδιά. Μάλιστα. Έχει πολλές καλημέρες και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι αλλά... καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να είναι πολύ φίλος μου ο Αντώνης που το λέει. Για πάμε. Για πάμε να το δούμε κιόλα τον καιρό. Κυρία Κλέαρχε Μαρουσάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έλεγα και νωρίτερα, κατήγγειλα τη Χρύσα Φόσκολου, η οποία μας έχει πρίξει, παιδιά, τα ξύλα, πού είναι οι τιμές των ξύλων, πόσο θα κάνει η οξιά, πόσο δρύς, πόσο το πεύκο, πόσο η ελιά, πόσο θα φτάσει το τζάκι μας. Και οι θερμοκρασίες είναι 20 και 22 άρια. 20-22 βαθμοί, πράγματι. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι, παιδιά. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν θα πάμε, όπως φαίνεται, και τις επόμενες μέρες. Θα πέσει βέβαια λίγο υδράργυρος από Δευτέρα-Τρίτη, θα είναι έτσι μια σύντομη πτώση της θερμοκρασίας. Φαίνεται όμως ότι μέχρι και τα Χριστούγεννα θα πάμε με αυτές τις θερμοκρασίες. Τι είναι αυτό? Αυτό λοιπόν είναι ένα κύμα κακοκαιρίας. Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας. Πολύ ζωστά λοιπόν. Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα μας απασχολήσει από Σάββατο απόγευμα και στη συνέχεια. Θα κινηθεί προς το Ανατολικά. Θα δώσει έτσι. Πάλι βροχές, καταιγίδες, κυρίως τα λέγαμε πιο πολύ στη Δυτική Ελλάδα. Είδαμε ότι και στην Κάρπαθο το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, εχθές δηλαδή, άφησε προβλήματα. Πολλές πλημμύρες, ναι. Είχαμε μεγάλο όγκο νερού. Έπεσε μεγάλο όγκο νερού και στη Δυτική χώρα και αυτό το κύμα κακοκαιρίας πάλι θα φέρει πολλές βροχές. Αλλά με νοτιάδες και αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Επομένως, θα κάνει και πάλι ζέστη, βεβαίως. Για πάμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με έναν γενικά ήπιο καιρό, αναμένεται να κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας. Βλέπουμε και στον χάρτη των βροχοπτώσεων ότι πλέον στη χώρα μας έχουμε απουσία χρωμάτων, που σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχουμε βροχοπτώσεις αξιόλογες. Θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την βορειοδυτική χώρα. Οι βροχές όμως αυτές δεν αναμένεται να προβληματίσουν. Από εκεί και μετά η προσοχή μας εστιάζεται προς την περιοχή της Ιταλίας, όπου εκεί οργανώνεται το νέο βαρομετρικό χαμηλό και θα μας απασχολήσει από το Σάββατο το απόγευμα και στη συνέχεια. Πάμε όμως να δούμε με τι καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, είπαμε, κάποιες τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη βορειοδυτική χώρα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν ήπιες καιρικές συνθήκες, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, αν και από το μεσημέρι και στη συνέχεια και από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα αρχίσουν και πάλι να αναπτύσσονται συννεφιές. Στο πεδίο των ανέμων επιμένουν οι νοτιάδες, σε Ιόνιο και Αιγαίο, με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις, υποχωρούν κάπως οι νοτιάδες σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα. Ο υδράργυρος σε υψηλές τιμές θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα και για την περιοχή της Αττικής, όπου για σήμερα Παρασκευή αναμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα. Στη συνέχεια και από τα δυτικά του νομού θα αρχίσουν να αναπτύσσονται τοπικές συννεφιές. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ανέμους, σε Σαρωνικό και Νότιο Ευωϊκό μπορούμε να παρατηρήσουμε και εδώ θα κυριαρχήσει ο νοτιάς, χωρίς όμως οι εντάσεις να προβληματίζουν.
θα φτάνουν σε εντάσεις συνοικιάδες στα 3 με 4 τοπικά, ακόμη και 5 μποφόρ. Αυτό βέβαια σημαίνει και αυξημένη σχετική υγρασία, με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει στο κέντρο της πόλης ακόμη και τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε κατά 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Πάμε να δούμε και για τη Θεσσαλονίκη μας, όπου εδώ αναμένουμε περισσότερες συννεφιές, αυξημένη σχετική υγρασία. Δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές ομίχλες. Γενικά, μικρά τα διαστήματα ηλιοφάνειας στο πεδίο των ανέμων. Στο θερμαϊκό θα επικρατήσουν άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων, πότε δηλαδή ένα βουριαδάκι, πότε ένα νοτιαδάκι, με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Και δείτε και εδώ, υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φλερτάρει στο κέντρο της πόλης, ακόμη και με τους 17 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα λοιπόν σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας κινείται από την περιοχή της Ιταλίας πιο ανατολικά. Βλέπετε με τους χρωματισμούς, θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι του Σαββάτου και στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, Σάββατο μεσημέρι και μέχρι περίπου το απόγευμα της Δευτέρας θα έχουμε κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές, πολλές βροχές, θυελλώδεις συνοτιάδες σε Ιόνιο και Αιγαίο. Άρα λοιπόν, όσοι αναμένετε να κινηθείτε με θαλάσσιες συγκοινωνίες, να το λάβετε αυτό σοβαρά υπόψη σας. Δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη και απαγορευτικό. Παρ' όλα αυτά όμως, οι θερμοκρασίες θα επιμείνουν σε υψηλές τιμές εξαιτίας και του νοτιά. Ευχαριστώ. Κλεαρχέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα καλημέρα πολύ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλά, αλήθεια τώρα το πήρε χαμπάρι που πάμε για δεύτερη ώρα εκπομπή και τώρα. Παίρνω κάθε φορά και ξεκινά έτσι. Έλα Γιάννη μου, σε παρακαλώ. Έλα Γιάννη. Δεν ακούω να συναδεύει τίποτα το Γιάννη. Εμένα κανένας δεν μου έλυσε την απορία από τα ξημερώματα γιατί η παραγωγός μου έφερε μαρκαδόρο. Τι είναι μαρκαδόρο? Είπανε αυτό για τη χρήση. Δεν στο έφερε για να γράψει βιβλίο, για σημειώσει είναι ο μαρκαδόρο. Τι, αφού είναι χοντρό μαρκαδόρο, κοίτα εδώ. Αν έχει να καταγγείλει κάτι, να το λε ευθέω. Έτσι, γράφει χρήσα. Γιάννη, τη γλίτωσε σήμερα. Δεν μπορώ να σε πω Άννα. Εντάξει. Τυχερώσε. Έτσι. Έλα, πάμε να δούμε σημερινή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, με τα νέα. Έρχεται και δεύτερο επίδομα θέρμανσης. Τι θα ισχύσει στην Αντλία και την Πλατφόρμα? Προς επέκταση της επιδότησης στα πρατήρια, ο πρώτος γύρος κλείνει 31 Δεκεμβρίου. Από τι θα εξαρτηθεί η δεύτερη επιταγή για το 2023? Δικαιούχοι για τις επόμενες πληρωμές μέχρι τέλη Απριλίου, όσοι καταθέσουν αίτηση και σήμερα που κλείνει η Πλατφόρμα. Πρώτη πληρωμή για 1 εκατομμύριο καταναλωτές στις 21 Δεκεμβρίου. 21 Δεκεμβρίου δεν είναι και, είναι και καταληκτική ημερομηνία για τα δώρα? Για το δώρο, ναι, ακριβώς. Στο ιδιωτικό, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ναι, καλά, στο δημόσιο. Καλά, ναι. Ναι. Για πάμε τώρα, γιατί έχει το θέμα της χθεσινής κόντρας στη Βουλή. Υπονοούμενα και βαριές σκιές. Ολομέτωπη σύγκρουση στη Βουλή για τις υποκλοπές. Εκατέρωθεν κατηγορίες, πολιτική συζήτηση, προάγγελος σκληρής προεκλογικής περίοδου. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε «παρακολουθούνταν επί ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά πρόσωπα»? Αλέξη Τσίπρας, τι εννοούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε «παρακολουθούσε η ΕΕΠ τους Χατζηδάκη Φλόρο»? Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, ασφυξία, συναγερμός για μόλυνση στο λεκανοπέδιο. Παιδιά, θέμα που έχουμε ανοίξει για την εθαλομίχλη και τα μικροσωματίδια. Αποκαλυπτική έρευνα, λέει, για την επιβάρυνση με μικροσωματίδια σε 8 περιοχές. Και έρχεται δείξουμε. Και αφρικανική σκόνη και θα είναι ένα μίξ όλο αυτό. Έτσι, πολύ έχεις δύσκολο. Δίκη για το μάτι. Οι φωτογραφίες που ζωντάνεψαν την τραγωδία. Χθες οι συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα του δικαστηρίου έβαλαν φωτογραφίες των θυμάτων. Και εκεί είχαμε και έτσι μία μικροένταση με την πρόεδρο του δικαστηρίου. Mm-hmm. Έτσι. Και θα το δούμε, βέβαια. Ναι, βέβαια. Νεκρός Ρωμά σε συμπλοκή με ομόφυλους στα Μέγαρα. New York Times, γιατί απεργούν έπειτα από 40 χρόνια. Α, να λοιπόν, συμβαίνει και στους New York Times. Απεργία, βέβαια. Και δες αυτό τώρα. Το αποκάλυψε μόνη της Celine Dion. Από τι πάσχει, η σπάνια ασθένεια της Celine Dion ακύρωσε και την συναυλία της στην Ελλάδα. Αποκάλυψε ότι πάσχει από μια σπάνια νόσο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, θα το δούμε μετά. Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια μαρτυρία. Προσβάλλει το νευρικό σύστημα, ναι, και ναι, ουσιαστικά ναι, είναι σαν ναι, να μαρμαρώνεις. Ναι, ναι. Και μια μυστική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, η αθλήτρια, ο έμπορος θανάτου και η ανταλλαγή. Μάλιστα. Θα δούμε και την καθημερινή στην πρώτη σελίδα που λέει: Οι Βρετανοί υποκλίνονται σε Χάρη και Μέγαν. Χθες ήταν το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του στο Netflix.
τοξική πρεμιέρα της κούρσας των εκλογών, έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Τσίπρα στη Βουλή. Η εικονική πραγματικότητα στο σχολείο του μέλλοντος, λέει η εφημερίδα, και φρένο στη φοροδιαφυγή στην διάρκεια των lockdowns. Διαγραφή ανακριβών στοιχείων από την Google. Είναι μια ευρωπαϊκή απόφαση, αστυνομική επιχείρηση στην Δυτική Αττική, σε Ζεφύρια Σπρόπυργο, Άνω Λιώσια, και Μελής και Μενίδη, συγγνώμη. Αναδρομικά από Ιούλιο η επιδότηση για τους ευάλωτους με στεγαστικά δάνεια. Αυτά από την εφημερίδα. Να σου πω, ναι. Νάτο, άνοιξα το θέμα τώρα για τα μικροσωματεία, για τα γιατί για την καύση των τζακιών. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι λένε οι επιστήμονες. Ένα τζάκι, λέει, ισοδυναμεί με 700 φορτηγά που δουλεύουν έξω από την πόρτα μας. Απίστευτο. Είναι φοβερό αυτό. Περίμενε, και δείτε, αυτό τώρα ναι. Το μήνα, την ημέρα, τι. Τώρα δεν ξέρω, λέει για τις ποσότητες. Πολύ μεγάλες ποσότητες. Αμάρε, Χρήστα, τώρα να διαβάσω όλο αυτό. Έλεος. Εδώ λέει ασφυξία στην Αττική, φέρνουν τα τζάκια. Δείτε τις περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν από την βαριά καύση. Έχουμε πολύ μεγάλη καύση τζακιών εκεί. Ελευσίνα, Αχαρνές, Κηφισιά, Μαρούσι, Αθήνα. Και επηρεάζει δηλαδή όλο το λεκανοπέδιο επί της ουσίας, αλλά δείχνει εδώ με το κόκκινο από ό,τι βλέπετε. Τα βόρεια προάστια ναι, που ναι, κάνει περισσότερο κρύο. Είναι περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο. Πηγαίνει προς τα βορειοανατολικά. Mm. Βλέπεις τι γίνεται εδώ. Φοβερό, παιδιά. Οι αποχρώσεις λέει, με τις οποίες απεικονίζονται τα μέσα μηνιαία επίπεδα σωματιδίων PM2,5 στην Αττική. Εδώ, αυτά είναι τα σημεία. Μεταξύ Αθήνας, Αμαρουσίου και Κηφισιάς επάνω και μετά πηγαίνει δυτικά. Αχαρνές, Ελευσίνα και κατεβαίνει μέχρι τα νότια στον Πειραιά. Παιδιά, φοβερό, φοβερό. Και τι να κάνεις όμως. Τι έκανες το άμα, δηλαδή, όταν έχεις τζάκι, αν έχεις τζάκι στο σπίτι και έχεις να πληρώσεις πετρέλαιο, καλοριφέρι ή φυσικό αέριο κτλ. Θα ανάψεις το τζάκι, το ξέρουμε γίνεται. Τώρα όλοι, δεν γίνεται. Δυστυχώς. Πάμε στην εφημερίδα συντακτών. Συντριβή και άτακτη φυγή. Απίστευτοι ισχυρισμοί πως δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών, αλλά συκοφαντία από τους πολιτικούς αντιπάλους του. Αρνήθηκε να απαντήσει στα αμήλικτα ερωτήματα της αντιπολίτευσης, αφωνία και απώλεια ψυχραιμίας στο ερώτημα εάν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε υπουργούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αξιοθρήνητο σχολιάζει η εφημερίδα χθες στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το σφυροκόπημα Τσίπρα. Και πάω εδώ που λέει αποκάλυψη βόμβα από τους New York Times. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε άδεια στην Intellexa να πουλήσει το Predator. ΕΔΕ από το Υπουργείο σε δύσκολη θέση ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Μυρλής. Ερήμην δεν διάει άδεια, λένε πηγές του Υπουργείου. Εδώ θα πάμε, λέει, θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τον 16χρονο Ρωμά. Στον ανακριτή σήμερα ο αστυνομικός. Νύχτα έντασης και χθες στη Δυτική Αττική. Συνέντευξη με τον Βασίλη Πάντζο. Ηλεκτρικό ρεύμα, έρχονται νέες αυξήσεις από το νέο έτος. Απεργία στη Μαλαματίνα, μεγάλη συναυλία στο Ιβανόφιο. Πέδων Πεντέλης, επικίνδυνες συνθήκες στη δομή που φτιάχτηκε με το «έτσι θέλω». Ο Αμίρ και η Ακίφ νίκησαν μια πραγματική δίκη, σοβαρό δεδικασμένο πλέον για τους πρόσφυγες που κατηγορούνται ως διακινητές. Συγγνώμη, έλα. Εδώ είναι λες η δομή που φτιάχτηκε για τα παιδάκια τα εγκαταλελειμμένα. Μιλάει για νομίζω, αυτό, πιστεύεις. Είναι αυτό που μας έλεγαν από το Υπουργείο Υγείας. Εσύ μιλούσατε με το Υπουργείο Υγείας όταν αποκαλύψαμε το θέμα με την φιλοξενία των παιδιών στα νοσοκομεία. Ότι φτιάχτηκε δίπλα από το Παίδων Πεντέλης μια ενδιάμεση δομή. Προκειμένου να φιλοξενούνται εκεί για λίγο καιρό τα παιδιά τα εγκαταλελειμμένα που μένουν στα νοσοκομεία για αρκετό καιρό. Βραχυχρόνια φιλοξενία μέχρι να πάνε σε κάποιο ίδρυμα τα παιδιά. Αυτό δεν ήταν. Αυτό μάλλον είναι. Λοιπόν, θα πάμε στο. Λέει εδώ η εφημερίδα στο Περού. Το αυτογκόλ ενός αύγαλτου Προέδρου. Ο αριστερός Καστίγιο βρέθηκε από την εξουσία στη φυλακή. Κατάρ 2022. Άρθρο φίλοι. Τι κάνεις παιδάκι μου κάτω χράτσα χρούτσα, τι κάνεις. Ψάχνω λίγο τη βασούλα μου. Δεν μπορεί να βολευτεί. Επιστρέφω στην εφημερίδα. Μαρόκο, η Ευρωπαϊκή Ομάδα, Αργεντινή, η απόλυτη ομάδα. Και θα πάω εδώ, η άγνωστη πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη και δίπλα έρευνα, έρευνα ένα προράτα, τα εισοδήματα καταραίουν, η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται. Μάλιστα.
Πάμε να δούμε τι λέει και η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Εκνευρισμένος ο Πρωθυπουργός φοβάται χειρότερες αποκαλύψεις. Το έβαλε, λέει, στα πόδια. Αποχώρησαν άρον-άρον από τη συζήτηση στη Βουλή, χωρίς να απαντήσει αν η ΕΕΠ παρακολουθούσε Φλόρο και Κωστή Χατζηδάκη. Σκληρό ροκ με τον Τσίπρα. Άγριο επεισόδιο, η επιπυλή έκανε ντου στα έδρανα των Σιριζέων. Κιβωτός, 57.300 ευρώ στη θηρίδα στοιχείο. Είναι η θηρίδα που ανήκει στην μητέρα του πατρός Αντωνίου. Εκείνη προσπάθησε να δικαιολογήσει τον πατέρα Αντώνιο και να πει ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι δικά του. Ωστόσο, είναι του άντρα μου που λίγο πριν φύγει τα άφησε για μένα και την οικογένειά μας. Ξέφυγε η κατάσταση σε διαρκείς ταραχές. Καλούν οι Ρωμά ακόμη και μέσω του TikTok. Έτσι γίνεται, λέει, έτσι γίνονται οι συγκεντρώσεις. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μου για τον πυροβολισμό του 16χρονου. Μη μισθωτοί πληρώνουν εισφορές του 21 στις 30 Δεκεμβρίου. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες και οι φωτογραφίες των αδικοχαμένων. Δραματικές στιγμές στη δίκη για την τραγωδία στο μάτι. Να μην ζήσει κανείς αυτό που περάσαμε, είπαν οι διασωθέντες. Μάλιστα, τα εχθές κατέθεσε και μία μητέρα όπου περιέγραψε τα εγκάβματα που είχε στο κορμί της και έχει ακόμα και σήμερα και το πόσα εγκάβματα στα πόδια του είχε μάλλον το 4,5 ετών αγοράκι της τότε και πώς κατάφερε να το σώσει. Ο Μανώλης Κοντάκης λέει αναλύει την ομιλία του Σαμαρά και τον αντίκτυπό της. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Α, συγγνώμη. Έχει και άλλη μια. Ναι, επιταγή ακρίβεια 150 με 200 ευρώ μελετάει η κυβέρνηση. Να το δούμε. Ναι. Πρώτα. Λοιπόν, δεν θα πάω στο. Δεν ξεκινήσω από το πρώτο θέμα, επειδή είναι για τις υποκλοπές, θα φτάσουμε εκεί. Αλλά κοίτα το θέμα πάλι. Mm. Τα σως, γιατί είναι αυτό ακριβώς που περιέγραφες πριν. Τα σως για τις λοιμώξεις αναπνευστικού. Ποια είναι τα συμπτώματα, οι ομοιότητες και οι διαφορές. Στο μικροσκόπιο, κορονοϊός, γρήπη, στρεπτόκοκκος και ιός. RSV. Τι άλλο τώρα, θα μας σε βρει. Όλο αυτό βάλε, σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα, έβαλες πριν την αφρικανική σκόνη, την θαλομίχλη και τα μικροσωματίδια. Παιδιά, είναι πολύ πιεστικά τα πράγματα και ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες υγειονομικά ομάδες. Πάμε λοιπόν τώρα στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Η επίθεση Μητσοτάκη, αυτογκόλ Τσίπρα ή τα ΣΥΡΙΖΑ στο ντέρμπι για τις υποκλοπές. Ψάχνετε από τώρα δικαιολογία για την ήττα σας, κύριε Τσίπρα. Ποιους ξεπλύνατε με τον ποινικό κώδικα του 2019, ποιους άλλους εκτός Πιτσιόρλα παρακολουθούσατε. Επικοινωνιακό σόου παροδία από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αγρότες, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος του έτους. Βανδαλισμοί από Ρωμά στην Δυτική Αττική. Από τι πάσχουν Σελίν Διόν και Μπρους Γουίλις, παγκόσμια συγκίνηση για τις σπάνιες ασθένειες των δύο στάρ, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται πια ο Μπρους Γουίλις. Έχει χάσει την επαφή του, δεν μπορεί να κινηθεί. Είναι σοβαρά. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε δίπλα στην δίκη για το μάτι. Τα 104 θύματα ζητούν δικαίωση. Ανατριχιαστικές καταθέσεις στη δίκη για το μάτι. Και η παρουσία ανοιχτή γραμμή με ανταλλαγή κρατουμένων. Η Αυγή το έβαλε στα πόδια για να μην απαντήσει. Βατερλό Μητσοτάκη στη Βουλή. Να δεσμευτεί ότι θα παραιτηθεί αν αποκαλυφθεί ότι είπε ψέματα, κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαίωσε την ενοχή για υποκλοπή της ΕΥΠ σε Χατζηδάκη και αρχηγούς για ΕΘΑ και ΓΕΣ. Αποκάλυψη βόμβα το New York Times. Η κυβέρνηση έδωσε δύο φορές άδεια διεξαγωγής του Πρέταντορ. Επιβεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών δείχνει τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γιάννη Σμυρλή, άνθρωπο του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Αλέξης Τσίπρας, βαθύτατη ανησυχία μετά το πέρας αυτής της συζήτησης, παρουσία του Πρωθυπουργού. Είναι κρίσιμες οι στιγμές με την εθνική ασφάλεια της χώρας. Δεν μπορούν να παίζουν, λέει η εφημερίδα. Αναζωπήρωση συμμαχών στην Ανατολική Ουκρανία για 93.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες. Μιλά το Κίεβο, πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην τιμή της αμόλυβδης επί έναν μήνα. Και τα στοιχεία διαψεύδουν τη μαρτυρία του αστυνομικού. Πάμε τώρα στον ρίζο σπάστη που λέει «Νομιμοποιούν και ενισχύουν το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων πίσω από τις κοκορομαχίες Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή». Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πυρήνας τόσο του νομοσχεδίου όσο και της αστυνομικής κρατικής βίας και αυθαιρεσίας είναι ο ίδιος. Η ένταση της καταστολής, η αντιμετώπιση του εχθρού λαού, το σάπιο αστικό κράτος που γίνεται όλο ένα πιο εχθρικό, αντιδραστικό, εγκληματικό απέναντι στις ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Οι αλλαγές, λέει η εφημερίδα που προωθεί το νομοσχέδιο, είναι συνέχεια
και επέκταση του άθλιου θεσμικού πλαισίου για τις υποκλοπές που όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έχουν διαμορφώσει και εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό προσπάθησαν να κρύψουν με την κοκορομαχία του στη Βουλή, Μητσοτάκης και Τσίπρας. Το νομοσχέδιο ενισχύει τις δυνατότητες του κράτους να παρακολουθεί, να καταστέλει και να χειραγωγεί το λαό. Είναι κρίκο στην αντιδραστική αλυσίδα που σφυριλατούν όλα τα αστικά κόμματα και θα τα αχρηστεύσει ο λαός με την πάλη του. Η εστία λέει δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απεχώρησε από το Κοινοβούλιο χωρίς να απαντήσει στο ερώτημα εάν η ΕΕ παρακολουθούσε τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο. Καμία απάντηση επίσης για το Υπουργείο Εξωτερικών. Έδωσε άδεια εξαγωγής στην Ιντελέξα που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό, αναφέρει η εφημερίδα. Στην κόντρα θα πάμε. Ομολογία ενοχής η απόδραση από τη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του έθεσε το δίλημα της παραίτησης αν αποδειχθεί ότι παρακολουθούνταν Χατζηδάκης και Φλόρος. Δεν τόλμησε ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στην πρόκληση του Αλέξη Τσίπρα. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, τεράστια επιχείρηση συλλήψεις και μαζική έλεγχη σε σπίτια Ρωμά στη Δυτική Αττική. Νέες απειλές Πούτιν, αυξημένος ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου. Σε γρήγορση ο ΕΟΔΗ για τον στρεπτόκοκο Α. Πώς μεταδίδεται. Να πούμε, παιδιά, ότι στην Βρετανία έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και των νεκρών. Ναι, ναι. Έχουμε φτάσει στους 15 νεκρούς από το στρεπτόκοκο. 15 θανάτους από το στρεπτόκοκο. 14-15, ναι. Ναι, θα το δούμε, γιατί εκεί μπορεί να ανεβαίνει, ναι, δυστυχώς ο αριθμός συνεχώς. Ναι. Κυβέρνηση Σόλτς απογοητευμένα τα 2/3 των Γερμανών. Και χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το πιο ακριβό της τελευταίας 20 ετίας θα είναι φέτος. Είναι θέμα που θα δούμε και μετά με τιμές. Έχεις δίκιο, 15 είναι οι νεκροί, μόλις το κοίταξα. Ναι, ναι. Είναι αυτεμπορικοί, παράνομες διαδρομές αγαθών για αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ. Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση οι μέθοδοι τύπου καρουζέλ? Υποκλοπές με τοπική σύγκρουση με σκληρή γλώσσα είναι ένα θέμα που επικρατεί σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, ντροπή σας και μόνο που υπονοείτε, με συγχωρείτε, ότι παρακολουθούσε υπουργό Αλέξης Τσίπρας. Η εικόνα του Πρωθυπουργού να φεύγει από τη Βουλή θα τον ακολουθεί πάντα. Και δημοσιονομικά ο κίνδυνος ενεργειακής βόμβας. Θα πάμε τώρα στον τύπο της Θεσσαλονίκης που λέει άλλη το πρόβλημα η παράνομη στάθμευση στα πεζοδρόμια. Με τεμποδίων γίνεται η διέλευση των πεζών, ιδιαίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σχεδόν 1000 παραβάσεις έχει βεβαιώσει από τον Ιανουάριο η Δημοτική Αστυνομία σε παρανομούντες οδηγούς. Παιδιά, να σας πω κάτι, με το παρκάρισμα στα πεζοδρόμια και με τα εγκαταλειμμένα. Θυμάσαι που το συζητούσαμε, γιατί σε όλα τα αστικά κέντρα ισχύει, που παρκάρουν μηχανάκια, αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Διάβαζα προχθές ότι στο Δήμο της Αθήνας έχουν σηκώσει σε ένα χρόνο πόσα λες. Πόσο? 3.000 εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. 3.000 θέσεις στάθμευσης. Το κάθε εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο είναι. Εντάξει, και πόσο καιρό θα έχει μείνει το καθένα εκεί. 3.000 θέσεις στάθμευσης. Φαντάσου τι γίνεται. Πάντως έχει φτάσει το προχώρητο η κατάσταση. Καλά, με τα πεζοδρόμια. Και με τα μηχανάκια είναι πολύ κακή η κατάσταση. Διότι πεζοδρόμια. Τα βάζουν όπου να είναι. Άντε. Εσπρέσο. Πατήρα Φέντης. Η Εσπρέσο φέρνει στο φως νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα με παιδιά ήλωτες. Εδώ έχει, δείτε, λέει, και άλλες φωτογραφίες. Δείχνουν εδώ τα παιδιά που κουβαλάνε τα σακιά. Αποκάλυψε επίσης της Εσπρέσο ποιο ρόλο είχε σε δομή της επαρχίας ο 19χρονος με τη σεξουαλική καταγγελία και τι τον έβαζε να κάνει σε τροφίμους ο Αντώνιος. Ερωτόκριτος με μαθιό, ξαρχάκος για ξυλούρι με άρωμα από σασμό. Η Τσεσμελή στο σανίδι. Μάλιστα. Βεντέτα. Ντοκουμέντο σφαίρα σε ευθεία βολή στο κεφάλι του 16χρονου. Οι αχές πολέμου στο TikTok από Ρωμά και έφοδοι των αστυνομικών. Λίγο πιο πάνω, ο Μπιμπίλας με θέλει νεκρό. Το μήνυμα του Φιλιππίδη μέσω του Δημητρακόπουλου στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 6:01 πρώτο λεπτό. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε και εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στην ανοιχτή επικοινωνία. Να είστε καλά, να πούμε χρόνια πολλά για ακόμα μια φορά στις Ανούλες. Πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά θα λέμε κάθε μέρα από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε και πολλές γιορτές, αλλά και γιατί είναι Χριστούγεννα, βρε παιδί μου. Έτσι, γιατί λίγο, έτσι θέλουμε, ρε παιδί. Θα μπούμε στο γιορτινό κλίμα, τέλος. Έτσι μας αρέσει. Έτσι, μπράβο. Πού πάμε, λοιπόν, τίτλους. Πάμε στους τίτλους. Πάμε. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις, λοιπόν. Ξεκινάμε από τα γεγονότα της νύχτας. Ακόμα, λοιπόν, μια νύχτα μεγάλης έντασης βίωσε η Δυτική Αττική με ομάδες Ρωμά να διαμαρτύρονται για τον πυροβολισμό του 16χρονου στο κεφάλι από αστυνομικό.
Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών σημειώθηκαν στη λεωφόρο δηληστήριων στον Ασπρόπυργο. Επίσης, στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου ξέσπασε μεγάλη φωτιά, με τους πυροσβέστες να μην μπορούν να επέμβουν καθώς δέχονταν επίθεση με πέτρες. Εστία έντασης καταγράφηκε και στα Μέγαρα, στον παράδρομο του 400 χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού. Τραγική κατάληξη είχε η συμπλοκή μεταξύ δύο Ρωμά στο Βλυχό Μεγάρον στις 9 χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό την επίρρεια αλκοόλ, οι δύο άνδρες, οι οποίοι βρίσκονταν στον ίδιο καταβλισμό, διαπληκτίστηκαν με τον έναν από τους δύο να πυροβολεί στο στήθος τον άλλον και να τον τραυματίζει θανάσιμα. 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στα Ταμπούρια Πειραιά το βράδυ της Πέμπτης. Μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα, ενώ οι άλλοι τραυματίες αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Πολλοί από τους ένικους της πολυκατοικίας χρειάστηκε να βρουν καταφύγιο στην Ταράτσα, από όπου απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια με την βοήθεια των ανδρών της πυροσβεστικής. Για εγκληματικές αμέλειες, εξαιτίας των οποίων έχασε τη ζωή το 11χρονο παιδί, τους κάνουν λόγο οι γονείς του παιδιού που σκοτώθηκε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο στις Αίρες. Με ανακοίνωσή τους ζητούν την πλήρη δικαίωση της μνήμης του, καθώς και την άμεση και παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων. Η παρημιώδης ανευθυνότητα των υπευθύνων, σε εισαγωγικά, του σχολείου, όλων των εμπλεκομένων παραγόντων του Δήμου Σερών, αλλά και όσων με εγκληματική αμέλεια εκτελούσαν εργασίες σε ώρα λειτουργίας του σχολείου για ένα προβληματικό δημόσιο έργο, είχε ως αποτέλεσμα το τραγικό συμβάν της απώλειας της ζωής του παιδιού μας, Βασιλείου Μάξιμου. Η οικογένειά του, με βαθιά οδύνη, ζητάμε την πλήρη δικαίωση της μνήμης του και την άμεση παραδειγματική τιμωρία όλων ανεξαιρέτως των υπευθύνων, σημείων οι γονείς στην ανακοίνωσή τους. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά. Αυτά με τα, με τα κυριότερα γεγονότα λοιπόν, της ημέρας. Θέλω να σου δείξω. Κατάλαβα. Τι. Όχι, πριν πάμε Μανιαβού. Πριν πάμε στη Δήμητρα. Κάτι θέλω, θέλει η Γεωργία, ναι. Τι θα θέλει. Δεν καταλαβαίνω τι θα θέλει. Θα σου πω τώρα. Πάνω κάτω θα μας λοιπόν, πάει τώρα. Περίμενε. Τι συμβαίνει στο Μάνο και σε μένα, ναι. Όταν μου κάνει κάτι ο Μάνος, πώς τον βάζω στη θέση του, θέλω να σας δείξω. Έτσι συμβαίνει το πράγμα. Για να δω. Λοιπόν. Για να δω. Λοιπόν, Χρύσα. Σκυλάκι, ήταν ζωντανό. Και εγώ, παιδιά, νόμιζα ότι ήταν ψεύτικο. Αυτό ήταν κουκλάκι. Τον απατεώνα και δεν τι κάνει, παιδιά. Άρπαξε το σκυλάκι, το έβαλε στον κάδο και τσούπηγε και κάθισε. Ο Ζηλιάρης, ρε. Εδώ κοίτα, παιδιά. Πες μου τώρα, δεν είναι φοβερό βίντεο. Ο άλλος ο Κακουμερούλης στο μεταξύ έφυγε από τον κουβά. Σου λέει, πάνω εδώ, τι εδώ, κοίτα. Έλα, μωρέ. Το μικρό όμως, κοίτα, ο άλλος πάει και κάθεται, βγαίνει ο άλλος. Πέφτει ο Κακομύρης. Σου λέει, τι έγινε, παιδιά. Τι ωραία είναι αυτά που βάζεις πρωί-πρωί. Ωραία είναι, ωραία είναι. Μάλιστα. Ξέρεις, χρειάζονται πάρα πολύ ψάξιμο για να εντοπίσεις τέτοια σημαντικά βίντεο. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ψάχνω εγώ τα χαρτιά μου για να μέχρι να δω τη Δήμητρα. Πού είναι τα. Άστε μια φορά να πάει με τη σειρά που θέλει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλημέρα, Δήμητρα μου. Καλώς. Δεν θα μιλήσω, δεν θα πω λέξη. Κοίτα πώς θα σε εξυπηρετήσω. Τη στάρπαξα. Δεν θα πω λέξη. Ήθελα σήμερα η Χρύσα έτσι να με. Το θέλει. Μη σου πω τώρα και εσύ τα θέλει. Άντε. Μητρά μου, όλο το σεβασμό τα θες και εσύ. Α, τα θες και εσύ. Τα θέλει. Λοιπόν, άκου τώρα όμως, περίμενε. Άμα έχεις παιδιά στη Γαλλία, σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο λέει δεν μπορείς να πας. Άκου τώρα. Γιατί? Δεν ξέρω, θα μας πει Δήμητρα. Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση ενός εστιατορίου στην πόλη Ριμποβιλέ, στον Άνω Ρήνο, όπου έβγαλε επιγραφή που λέει «Πάντε ζανθό μερσί». Όχι, παιδιά, ευχαριστώ. Απαγορεύεται η πρόσβαση στα παιδιά, λοιπόν, η είσοδος στα παιδιά στο συγκεκριμένο εστιατόριο κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περίοδου, επειδή σύμφωνα με τους υπεύθυνους του εστιατορίου, τα παιδιά είναι κακομαθημένα, βρωμίζουν το χώρο, φωνάζουν, χαλάνε την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του χώρου και γενικώς σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου και την υπεύθυνη τους δημιουργούν πρόβλημα. Βέβαια η συγκεκριμένη απόφαση αυτή και η επιγραφή έχει προκαλέσει μεγάλη θύελλα αντιδράσεων και στην τοπική κοινωνία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, πόσο βαθιά προβληματικός μπορεί να είσαι για να κάνεις βάλει τώρα, ρε παιδί μου. Αδιανόητο. Στη χριστουγεννιάτικη περίοδο, ρε παιδί μου. Αδιανόητο, ντροπή. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είναι μια περίοδος αγάπης, γιορτινή. Για τα παιδιά είναι αυτή η γιορτή.
Ακριβώς, για τα παιδιά, αλλά βλέπουμε κάποιοι έχουν πάρα πολύ άλλες διαφορετικές απόψεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Ινδία, διότι έχει σπουδαία νέα να μας πεις. Μόλις έρθεις στην Ελλάδα, τότε θα ξαναβγείς, Δήμητρα. Τότε δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, χρυσά νομίσματα, παρακαλώ, με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρυσό ATM δηλαδή. Ολόχρυσό. ATM χρυσού και ολόχρυσο και που περιέχει μέσα χρυσά νομίσματα. Έχουν τοποθετηθεί στην πόλη Χιμπεραμπάντ στην Ινδία. Εξωτερικά μοιάζει με ένα συνηθισμένο μηχάνημα ανάληψης μετρητών, αλλά πρόκειται για το πρώτο ATM χρυσού στη χώρα που μάλιστα ο χρυσός θεωρείται ασφαλής και ελκυστική επένδυση. Ναι. Μπορείς λοιπόν με την κάρτα σου και πληκτρολογώντας το PIN σου, εφόσον είσαι και ιδιαίτερα προσεκτικός, όπως συστήνουν και οι κατασκευαστές του συγκεκριμένου ATM. Μπορείς λοιπόν να πάρεις χρυσό νόμισμα που να ζυγίζει από 0,5 έως 100 γραμμάρια. Ναι. Άρα βάζεις τα λεφτά και σου βγάζει χρυσό, με συγχωρείτε, έτσι. Ναι, να τον αγοράσεις μπορείς ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Το συγκεκριμένο μάλιστα μηχάνημα, το οποίο άρχισε να λειτουργεί και από το περασμένο Σάββατο, μπορεί να αποθηκεύσει έως και 5 κιλά χρυσού. Άκου να δεις. Στο μεταξύ, εγώ να σε ενημερώσω. Αυτό σκεφτόμουν να κάνω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ θα το έκρινα ως είδηση αν δεν έβαζε λεφτά και σου βγάζει χρυσό, αλλά τέλος πάντων τώρα αυτό είναι δική μου. Κοίτα όμως τι ωραίο που είναι, σαν μινιατούρα είναι. Ποιο μωρέ. Τι να το κάνεις εσύ. Σαν ατραξιόν. Τι να το κάνεις, ρε Χρύσα, να πάρεις το χρυσό νόμισμα και να πας το καλάθι του νοικοκυριού. Άσε μα εδώ, Χρύσα. Κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ, πρωί-πρωί. Δεν τα μπορεί. Λοιπόν, πάμε και στη Μελβούρνη. Λοιπόν, πάμε στη Μελβούρνη. Παιδιά, είναι απίστευτο. Κοιτάξτε πώς δύο υπάλληλοι του αεροδρομίου της Μελβούρνης με πόσο βίαιο τρόπο πετάνε τις αποσκευές επιβατών στο σημείο διαλογής, στον ημάντα μεταφοράς, χωρίς να τους νοιάζει ούτε τι περιέχουν μέσα, αν θα σπάσουν. Δηλαδή, μιλάμε με μίσος. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο, ο ένας από τους δύο τη σηκώνει πάνω από το κεφάλι του και την πετάει με δύναμη κάτω μια βαλίτσα. Ναι. Μετά τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων πλάνων, να πούμε πως απολύθηκαν οι δύο αυτοί χειριστές αποσκευών. Πάντως, να πω κάτι, ρε Δήμητρα, εσύ που κάνεις χρόνια τώρα το διεθνές ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια βίντεο. Δηλαδή, έχω ξαναδεί τέτοιο. Μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε τώρα να κάνουν 8 ώρες τη δουλειά τους και βγάζουν ό,τι πρόβλημα μπορεί να έχουν στη ζωή τους, οτιδήποτε. Το βγάλουν στη συσκευή του ανθρώπου. Ναι. Μπορεί να έχει μέσα κάτι αξίας, μπορεί να έχει κάτι σημαντικό. Γιατί τέτοιος είναι τόσο κακοπληρωμένοι που το βγάζουν πάνω στις αποσκευές. Δεν ξέρω. Θέλουν να εκτονώσουν τα νεύρα τους, την οργή τους. Εμένα μου θύμισε κάτι range room που υπάρχουν κάτι δωμάτια θυμού που πας εκεί, τα σπάς όλα και εκτονώνεσαι. Ναι. Εδώ έχουμε τέτοιο. Από το σκάι. Έχουμε range room εδώ. Εδώ, το στούντιο. Ό,τι θες. Πες τα παιδάκι μου. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείσε με τη Βρετανία, γιατί νομίζω αυτό ήθελες να μας πεις πριν. Ήθελα να σας κλείσω με την Ιταλία, αλλά πάμε και στη Μεγάλη Βρετανία. Όπου σιγά μη σάφηρε να πάτε τη σειρά. Κυκλοφόρησαν από χθες τα νέα νομίσματα με το πορτρέτο του Καρόλου του Τρίτου, του νέου βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Όπως απαιτεί η παράδοση, θα δείτε ότι το πρόσωπο του βασιλιά Καρόλου κοιτάζει τώρα προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς τα αριστερά, ενώ εκείνο της εκλειπούσας βασίλισσας Ελισάβετ κοιτούσε προς τα δεξιά. Έχει σχέση αυτό. Έχει σημασία. Ναι. Η παράδοση το απαιτεί. Μάλιστα, Το βασιλικό πάντως νομισματοκοπείο έχει δώσει σε διανομή 9,6 εκατομμύρια νομίσματα των 50 πενών. Παράλληλα θα κυκλοφορούν και τα νομίσματα με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Αν όμως φθήρονται, θα αποσύρονται. Ναι. Έχεις δίκιο ότι πρέπει έχεις δίκιο ότι πρέπει να μας κλείσεις με την Ιταλία. Πριν όμως να πούμε και μία άλλη είδηση, ότι στη Δανία, ακόμα και αν είσαι θετικός, δεν υπάρχει καραντίνα να τα βλέπουμε και αυτά. Ναι. Σωστά, γιατί είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην Δανία. Έτσι, οι αρχές αποφάσισαν να μην μπαίνουν σε απομόνωση όσοι βρίσκονται θετικοί.
μετά από τεστ κορονοϊού. Ναι, βέβαια υπάρχει η σύσταση, εννοείται ότι όποιος νιώθει άρρωστος, ανεξάρτητα αν νοσεί από COVID-19 ή από γρήπη ή κάποια άλλη λίμωξη του αναπνευστικού, πρέπει να παραμένει, εννοείται, σπίτι του για να μην μεταδώσει και σε άλλους την ασθένεια. Φύγε με την Ιταλία, σε παρακαλώ. Εγώ με αυτό συμφωνώ. Κοιμάσαι και λίγο. Και να περάσουμε τώρα να μεταφερθούμε στην ιταλική πόλη Γκούμπιο, να δούμε το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο που φωταγωγήθηκε. Εσύ έχεις ενστάσεις. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιο? Το δεντράκι αυτό. Όχι. Και τι σε κόφτη, στη γειτονιά σου είναι. Λες ήδη, το πήγαμε στα Μελίσια. Λοιπόν, δεν θα σου... Ναι, μπορεί να μην σου αρέσει το δέντρο, θα σου αρέσουν οι κάλτσες όμως που τη Δευτέρα, θέλω να πιστεύω, ο Μάνος θα φορέσει στο στούντιο τις χριστουγεννιάτικες κάλτσες που θα του στείλει. Να σε δω με τις κάλτσες, να περπατάς εδώ και τι στον κόσμο. Θα πάρω κάλτσες. Καλημέρα, Δημητρά μου. Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αχ, ωραίες ήταν οι εικόνες αυτές, αλλά πρέπει να πούμε τι έγινε και χθες. Χθες, κατά τη διάρκεια της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που στέρισε τη ζωή από 104 συνανθρώπους μας και φυσικά έχει αφήσει πάρα πολλούς τραυματίες και πάρα πολλές τραυματισμένες ψυχές. Εδώ είναι... Όλα αυτά τα πρόσωπα δεν υπάρχουν πια. Δυστυχώς. Είναι τα θύματα, είναι οι συγγενείς τους που κρατούν τις φωτογραφίες αυτές. Δεν ξέρω πώς μπορείς μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου να βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες, να βλέπεις ότι έχουν χαθεί μωρά, ότι έχουν χαθεί μικρά παιδιά και να μένεις ασυγκίνητος από όλο αυτό. Δεν γίνεται, νομίζω, να μένεις ασυγκίνητος από όλο αυτό. Ξέρεις, ακόμα και εμείς που κάναμε ρεπορτάζ τότε εκείνες τις ημέρες και καταγράφαμε αυτές τις εικόνες, δεν μπορούσες να τις συλλάβεις, δεν μπορούσες να περιγράψεις με λόγια το τι γινόταν εκεί, ρε Μάνο. Ναι. Έβλεπες παντού ανθρώπους να κλαίνε, παντού νεκρούς, παντού πτώματα, παντού καμένους. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για όλους μας, για όλους τους Έλληνες. Πάμε να δούμε όμως χθες τι έγινε κατά τη διάρκεια της δίκης. Ήταν σαν να βρίσκονταν όλα τα θύματα εκεί. Σαν να παρακολούθησαν από κοντά την ακροαματική διαδικασία. Οι φωτογραφίες τους ήταν διάσπαρτες στο ακροατήριο, στις θέσεις ακριβώς πίσω από τα έδρανα των κατηγορουμένων. Γιατί, ρώτησε η πρόεδρος, για να ραγίσουν και οι πέτρες, απάντησαν οι συγγενείς τους. Θέλετε να είναι φορτισμένο το κλίμα? 4,5 χρόνια τώρα είναι φορτισμένο το κλίμα. Κυρία Πρόεδρε, σεβόμαστε το δικαστήριό σας, σεβαστείτε κι εσείς τον πόνο μας. Οι μαρτυρίες των εγκαυματιών συγκλονίζουν. Η φωνή της μάνας, η οποία έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες για να γλιτώσει μαζί με τον τετράχρονο γιο της από την πύρινη λέλαπα, σπάει την απόλυτη σιωπή που επικρατεί στη δικαστική αίθουσα. Μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει τη φρίκη? Κανένας, γιατί δεν ήταν εκεί. Εμείς ήμασταν εκεί και το ζήσαμε. Ξαφνικά το παιδί φωνάζει μαμά και πέφτουμε κι οι δύο κάτω και αρχίζει να ουρλιάζει. Μαμά, καίγομαι. Συνειδητοποίησα ότι δεν είχε βάλει την μπλούζα του. Καίγεται το δέρμα του και έχω βάλει τα νύχια μου μέσα στο σώμα του. Φωνάζω συνέχεια, μην κοιτάς τίποτα, μόνο τρέξε. Όπως τρέχουμε, λιώνουν τα πόδια του και εγώ δεν μπορώ να του πω τίποτα. Φωνάζει μαμά, βοήθαμε, μαμά, σώσε με. Ήμασταν μόνοι μας και καιγόμασταν. Η κατάθεση της κυρίας αναγνώστου καθυλώνει. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνηση αλλά και την οργή της. Όπως και ο Παναγιώτης Δάγκαλος, ο οποίος έχασε τη σύζυγο και μάνα του ανήλικου παιδιού του. Τύλιξα το παιδί που είχε καεί σε πολλά σημεία με μια κουβέρτα και μπήκαμε στη θάλασσα. Άλλοι που δεν είχαν πετσέτα και γόντουσαν μέσα στη θάλασσα. Έπεφταν οι κάφτρες. Επέστρεψα για να βρω τη γυναίκα μου. Όταν έφτασα στο αμάξι, βρήκα ένα κουφάρι, έναν απανθρακωμένο βράχο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν η γυναίκα μου αυτή. Δεν φταίνε ούτε τα καιρικά φαινόμενα, ούτε η άρναρχη ενδόμηση στο μάτι. Όταν εγώ και η γυναίκα μου βρισκόμαστε 180 μέτρα από την παραλία και παρόλα αυτά δεν καταφέραμε να σωθούμε. Οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο κρατικός μηχανισμός ήταν ανύπαρκτος. Δεν λειτουργούσε τίποτα, όπως λένε. Κανείς δεν τους βοήθησε, αφήνοντάς τους στο έλεος του Θεού. Ξέρεις, είναι πραγματικά, είναι δημοσιογραφικό κλισέ αυτό, αλλά είναι πολλές φορές που τα λόγια περιτεύουν όταν έχεις να κάνεις με τέτοιες απώλειες, με τέτοιες περιγραφές, με τέτοιες εικόνες, μια ανίποτη τραγωδία. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω, φαντάζομαι και εσύ, στα χρόνια που κάνεις ρεπορτάζ, δεν πρέπει να έχουμε καλύψει πιο άγριο ρεπορτάζ. Ακριβώς. Πιο άγριο. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζεται η δίκη, ούτως ή άλλως. Να δούμε πού θα καταλήξει. Το θέμα είναι να καταλήξει κάπου και να βρεθούν οι υπεύθυνοι, να έχουμε τους υπευθύνους κάποια στιγμή. Μήπως και δικαιωθεί η μνήμη αυτών των θυμάτων, των νεκρών. Δύσκολα μπορεί να συμβεί. Πού πάμε αυτό τώρα? Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δούμε το Φάνη τον Καραμπατσάκη. Γιατί στη Δυτική Αττική έχουμε πει ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Θα μας πει ο Φάνης ότι γίνονται μετεμποδίων τα δρομολόγια των λεωφορείων, Φάνη μου, λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτές τις ημέρες εκεί. Και δεν είσαι μόνος σου.
Καλημέρα, Φανή. Βρίσκομαι στο αμαξοστάσιο. Καλημέρα σας. Βρίσκομαι στο αμαξοστάσιο της ΙΟΣΥ στα Άνω Λιώσια μαζί με τον κύριο Φώτη Νικολακόπουλο, οργανωτικό γραμματέα του Συνδικάτου Εργαζομένου του ΟΑΣΑ. Τις τελευταίες μέρες είναι αλήθεια και είναι ευνόητο ότι γίνεται με τεμποδίων η κυκλοφορία των λεωφορείων του ΟΑΣΑ στη Δυτική Αττική ανάλογα με τα επεισόδια. Έως τώρα έχουμε 2 επιθέσεις Ρωμά σε λεωφορεία Σεμενίδη και στην περιφερειακή του Εγάλεο. Εχθές βράδυ υπήρξε διακοπή 2 δρομολογίων στον Κορυδαλό. Τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, με τα έως τώρα δεδομένα, δεν φαίνεται να υπάρχει, κύριε Νικολακόπουλε, κάποιο πρόβλημα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Ακριβώς όπως τα είπατε, τις προηγούμενες μέρες λόγω της κατάστασης υπήρξαν επιθέσεις σε 2 οχήματα των λεωφορείων της ΟΣΥ. Μία επίθεση έγινε στο Μενίδη και μία επίθεση στην περιφερειακή Εγαλαίου. Ναι. Υπήρξαν διακοπές δρομολογίων τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή του Καματερού. Χθες το βράδυ, όπως ακριβώς είπατε, υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας στις γραμμές 809 και 810 στην περιοχή του Κορυδαλού. Τα οχήματα πηγαίναν μέχρι την οδό Δερβενακίων. Απλά ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, λογικό είναι ότι θα υπάρξουν και άλλες τροποποιήσεις. Αυτό θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας και καθυπόδειξη της αστυνομίας. Μου έλεγε χθες συνάδελφός σας, που μιλούσα μαζί του και έχει δουλέψει στις γραμμές αυτές, ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, τώρα είναι η ένταση, η εξέλιξη, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζετε προβλήματα με διάφορα μπλόκα που στείνονται στην περιοχή. Ακριβώς, και παλιότερα υπήρξαν προβλήματα, όπως τα είχατε διαβάσει και στον τύπο. Ας πούμε, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως ήταν το Ζεφύριο Ασπρόπυργος, υπήρξαν κατά καιρούς επιθέσεις και εμείς οι ίδιοι τροποποιούσαμε τις γραμμές ή ο ΑΣΑ λόγω των επεισοδίων. Επιθέσεις με πέτρες έσπαγαν τα ελαιοφορεία, τραυμάτιζαν τους οδηγούς. Είχαμε και τέτοια. Βεβαίως. Βεβαίως, και να πούμε ότι πετώντας μια πέτρα, αυτό ήθελα να πω, πετώντας μια πέτρα σε ένα λεωφορείο που μεταφέρει κόσμο ή που είναι και ο ίδιος ο οδηγός μέσα, είναι πολύ επικίνδυνο είτε να υπάρξει τραυματισμός είτε και κάτι πιο χειρότερο. Συζητάμε. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε το λεωφορείο. Δεν μπορεί να τραυματιστεί ο οδηγός, έστω και ελαφρά, είναι ότι μπορεί να σας στήσει να χάσει τον έλεγχο και κουβαλάει κόσμο πίσω του, κουβαλάει ζωές. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Και οι επιβάτες μέσα, αν υπάρχουν επιβάτες στο λεωφορείο και αρχίζουν κάποιοι να πετούν πέτρες, είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, μπορεί να τραυματιστεί κάποιος επιβάτης, κάποιος ηλικιωμένος, κάποιο παιδί, οποιοδήποτε. Είναι επικίνδυνο. Επομένως, εμείς ζητούμε να μην βλέπουν το όχημα και αμέσως να αρχίζουν να πετάνε πέτρες. Το λεωφορείο δεν νομίζω να φταίει σε κάτι. Καταλάβατε. Δεν το συζητάμε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο. Να είστε και καλά. Φάνη μου και το ρεπορτάζ, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Τα δρομολόγια του τρόμου γίνονται καμιά φορά. Ναι. Αυτό το έχουμε δει σε πολλά ρεπορτάζ που κάνουμε κατά καιρούς και εδώ από την εκπομπή μας. Ότι οι άνθρωποι αυτοί πάνε για ένα μεροκάματο και καταλήγουν στο νοσοκομείο. Βέβαια. Πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα άλλο θέμα, να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ. Βεβαίως, που είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρία Φόσκολο, κύριε Νικλή, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Δυσάρεστο το θέμα το οποίο θα ανοίξουμε πάλι με τον κύριο Γιαννάκο, γιατί φαίνεται στο φως τις ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία, γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε αποκαλύψει ότι τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί, τα νοσοκομεία παιδών, σε πάρκινγκ παιδιών που πηγαίνουν με εντολή εισαγγελία εκεί. Μας το είχατε αποκαλύψει εδώ στην εκπομπή σήμερα. Ναι. Μας μιλάτε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άστεγοι και έχουν βρει καταφύγιο στα νοσοκομεία αυτά. Ή μπορεί να παίρνουν και μια πολύ μικρή σύνταξη, να είναι μόνοι τους οι άνθρωποι αυτοί, να μην έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, να χρειάζονται οξυγόνο και να μην έχουν ρεύμα. Έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά τέτοια, καταφύγιο, κύριε Γιαννάκο. Αυτά τα βλέπουμε καθημερινά και εδώ με το Μάνο και τα συζητάμε. Έτσι ακριβώς. Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που δεν είναι εύκολο στη διαχείρισή του από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και βέβαια φορτώνουν και με ράτζα τα νοσοκομεία. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι εισάγονται που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά ζητήματα και κοινωνικά θα έλεγα, οι οποίοι όταν αποκατασταθεί η υγεία τους αρνούνται να πάρουν εισιτήριο και φυσικά οι γιατροί δεν μπορούν να τους πετάξουν στο δρόμο. Επειδή παίρνουν χαμηλές συντάξεις στο σπίτι τους, αν έχουν σπίτι, τους έχουν κόψει το ρεύμα, δεν έχουν ζέστη, δεν έχουν φαγητό. Και όσοι δεν έχουν σπίτι, θα πρέπει οι κοινωνικές υπηρεσίες να φροντίσουν να βρουν προνοιακή μονάδα. Στην Αττική έχουμε 200 θέσεις φιλοξενίας, οι οποίες είναι γεμάτες και η λίστα αναμονής είναι ένα χρόνο. Οι ιδιωτικές προνοιακές μονάδες
Η φτηνότερη είναι 700 ευρώ, ακόμη και της εκκλησίας. Ένας λοιπόν που παίρνει 400 ευρώ σύνταξη δεν μπορεί να τις φτάσει. Γι' αυτό και οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν σηκώσει πραγματικά τα χέρια ψηλά. Ναι, παιδιά, εδώ όμως έχουμε μπερδέψει το εξής τώρα. Έχουμε μπερδέψει το εξής στην κουβέντα που κάνουμε. Έχουμε μπερδέψει την πρόνοια με την υγεία. Δηλαδή ότι τα νοσοκομεία δεν είναι για αυτή τη δουλειά και εδώ βλέπουμε αυτό που μας καταγράφεται είναι από αυτά που δεν ακούμε καθημερινά. Και καλά τι να κάνει, ρε Μάνο, μια γυναίκα, ας πούμε, 91 ετών, αυτό τι λέω, να κάνει. Ότι εδώ όμως πρέπει, είναι και η αποσία του κόμους πρόνοιας. Πρέπει να σας πω ένα παράδειγμα, ένα πρόσφατο παράδειγμα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Η ναι. κυρία Μαρίνα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία παίρνει 400 ευρώ σύνταξη. Στο σπίτι της η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα, χρώσταγε 700 ευρώ. Για να επανασυνδεθεί έπρεπε να πληρώσει το 1/10, 70 ευρώ. Οι συνάδελφοι έκαναν επαφές με τη ΔΕΗ να το συνδέσει για να πάρει εξιτήριο. Η ΔΕΗ επέμενε στα 70 ευρώ. Τελικά βρέθηκαν τα 70 ευρώ, δόθηκαν. Η γυναικούλα πήγε σπίτι της και τώρα εκεί δεν έχει να φάει, δεν έχει ζέστη. Την ταΐζουν οι γείτονες. Είναι υποστηρικτικό αδιανόητο. Περιβάλλον δεν υπάρχει. Αυτό που λέει τώρα ο κ. Γιαννάκος είναι 200 άνθρωποι σήμερα. Στην Αττική μόνο αυτή ή γενικά μας λέτε στην Ελλάδα. 200 σας, όχι. Σας λέω ότι οι προνοιακές δημόσιες μονάδες διαθέτουν 200 κλίνες στην Αττική για φιλοξενία χρονίων πασχόντων, οι οποίες είναι γεμάτες. Και όταν πάνε οι κοινωνικοί λειτουργοί και κάνουν αίτηση εκεί για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει χώρος. Γιατί πολλοί δεν μπορούν να κάνουν τις διαδικασίες, βρίσκουν κλειστές πόρτες. Είναι ένας χρόνος η λίστα αναμονής. Πάνε σε ιδιωτικές, είναι 700 ευρώ. Και τι κάνουν μετά? Απευθύνονται σε οργανώσεις. Οι συνάδελφοί μου, οι κοινωνικοί λειτουργοί των νοσοκομείων, απευθύνονται σε συλλόγους για να καλύψουν τα έξοδα αυτών των ανθρώπων. Είναι φοβερό. Δυστυχώς. Πρέπει να υπάρχει ευαισθησία. Και όχι μόνο ευαισθησία, και πρέπει κάτι να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους συμπολίτες μας που είναι ηλικιωμένοι και δεν υπάρχει. Δεν είναι υπάρχει οι άστεγοι. Δεν είναι μόνο οι άστεγοι. Ναι, έτσι είναι. Είναι τώρα πάρα πολλά τα περιστατικά. Και χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν τα βγάζουν πέρα. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα ακουστούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά που θέσαμε το θέμα με τα παιδιά που πάνε με εντολές εισαγγελίας στα νοσοκομεία, ακουστήκαμε και καλό ήταν που το καταγγείλετε μέσω της εκπομπής μας για να ανοίξει αυτή η συζήτηση στη χώρα. Ελπίζουμε να ανοίξει και για το θέμα αυτό. Η συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μακάρι είναι αυτό που λέει η Χρύσα. Δεν είναι μόνο άστεγοι, όπως πάσαρα εγώ το θέμα στην αρχή. Είναι και άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα στο σπίτι τους και βρίσκουν καταφύγιο στα νοσοκομεία. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Γιατί πώς θα τα βγάλεις πέρα με 400 ευρώ σύνταξη μόνος του ένας άνθρωπος, πώς θα τα καταφέρει? Τίποτα. Γεια σας, κύριε Γιαννάκο. Γεια σας. Ελάτε, φεύγει ο κύριος Γιαννάκος και το Γιάννης. Έτσι πάει. Έτσι. Γιάννης Γιαννάκος. Τον χαρούμενος, έχει φάει το στάκι του, είναι έτοιμος. Γιάννη, στο τόστ βάζεις μέσα τίποτα περίεργο ή το ξεκέμπαινα που έχει νηστεία, μόνο τυρί γαλοπούλα, τέλος. Α, και αβοκάντο. Και αβοκάντο ακούω. Και αβοκάντο ακούω, μάλιστα. Για πάμε. Με τα νέα, έρχεται και δεύτερο επίδομα θέρμανσης. Τι θα ισχύσει στην Αντλία και την πλατφόρμα? Προς επέκταση της επιδότησης στα πρατήρια, ο πρώτος γύρος κλείνει 31 Δεκεμβρίου. Από τι θα εξαρτηθεί η δεύτερη επιταγή για το 2023, δικαιούχοι για τις επόμενες πληρωμές μέχρι τέλη Απριλίου, όσοι καταθέσουν αίτηση και σήμερα που κλείνει η πλατφόρμα. Η πρώτη πληρωμή για 1 εκατομμύριο καταναλωτές στις 21 Δεκεμβρίου. Η Καθημερινή λέει: οι Βρετανοί υποκλίνονται σε Χάρη και Μέγκαν. Είχαμε το πρώτο επεισόδιο στο ντοκιμαντέρ τους. Ναι. Στο Netflix, τοξική πρεμιέρα της κούρσας των εκλογών. Έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Η εικονική πραγματικότητα στο σχολείο του μέλλοντος και φρένο στη φοροδιαφυγή στην διάρκεια των lockdowns. Μάλιστα. Κώστα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην τρώμε τώρα τις εκπομπείς. Υπάρχουν άνθρωποι που πεινάμε. Έλατε. Πεινάμε και εμείς, ψυχούλες είμαστε. Κώστα, κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ. Ούτε ένα μελομακάρονο. Έλα, μην κάνω το σάντουιτς πάλι. Εντάξει, ένα μικρό σάντουιτσάκι να μην φάω. Χθες μου μύρισε όμως. Τι σου μύρισε? Μου έχεις βάλει γαλοπούλα και τυρί έχει μέσα. Χρυσέ μου, δεν με αφήσει να βάλω κάτι. Λίγο αβοκάντο που θέλω κι εγώ σαν άνθρωπο. Να γλιστράει. Λέει η εφημερίδα των συντακτών.
Συντριβή και άτακτη φυγή. Αξιοθρήνητος χθες στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το σφυροκόπημα Τσίπρα. Απίστευτοι ισχυρισμοί πως δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών αλλά συκοφαντία από τους πολιτικούς αντιπάλους του. Αρνήθηκε να απαντήσει στα αμήλικτα ερωτήματα της αντιπολίτευσης, αφωνία και απώλεια ψυχραιμίας στο ερώτημα αν η ΕΕ παρακολουθούσε υπουργούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αποκάλυψη βόμβα από τους New York Times. Το ελληνικό IPEX έδωσε άδεια στην Ιντελέξα να πουλήσει το Predator. ΕΔΕ από το Υπουργείο σε δύσκολη θέση Γενικός Γραμματέας Γιάννης Μυρλής. Ερήμην δένδια η άδεια, λένε πηγές του Υπουργείου. Η Δημοκρατία λέει του έβαλε στα πόδια. Εκνευρισμένος ο Πρωθυπουργός φοβάται χειρότερες αποκαλύψεις. Αποχώρησε άρον-άρον από τη συζήτηση στη Βουλή χωρίς να απαντήσει αν η ΕΕ παρακολουθούσε τον Φλόρο και τον Χατζηδάκη. Σκληρό ροκ με τον Τσίπρα. Άγριο επεισόδιο, η Πιπηλή έκανε ντου στα έδρανα των Σιριζέων. Κιβωτός, 57.300 ευρώ στη θηρίδα στοιχείο. Ξέφυγε η κατάσταση. Σε διαρκείς ταραχές καλούν οι Ρωμά ακόμα και μέσω του TikTok. Μη μισθωτοί πληρώνονται εισφορές του 21-30 Δεκεμβρίου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο που λέει «Επίθεση Μητσοτάκη, αυτογκόλ Τσίπρα ή τα ΣΥΡΙΖΑ στον ντέρμπι για τις υποκλοπές. Ψάχνετε από τώρα δικαιολογία για την ήττα σας, κύριε Τσίπρα. Ποιους ξεπλύνατε με τον ποινικό κώδικα του 2019, ποιους άλλους εκτός Πιτσιόλα παρακολουθούσατε, επικοινωνιακό σοου παροδία από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ». Η Αυγή λέει το έβαλε στα πόδια για να μην απαντήσει «Βατερλό Μητσοτάκη στη Βουλή». Πρωταθλήτρια επάνω η Ελλάδα στην τιμή της αμόλυβδης, επί έναν μήνα συνεχίζεται η ανωδική πορεία. Τα στοιχεία διαψεύδουν τη μαρτυρία του αστυνομικού, αστακώς λέει τα δικαστήρια σήμερα η απολογία του. Τρίτη ημέρα χωρίς ιατρικό ανακοινωθέν. Θα πάμε στον ριζοσπάστη που λέει νομιμοποιούν και ενισχύουν το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων πίσω από τις κόκορομαχίες Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Έχει λέει συλλαλητήριο ότι λέει εδώ σε σκέψη σωματείων τη Δευτέρα 12-12 σε Αθήνα Θεσσαλονίκη να πάρει απάντηση για τον προϋπολογισμό μάλιστα. Ναι. Εστία, δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απεχώρησε από το Κοινοβούλιο χωρίς να απαντήσει στο ερώτημα εάν η ΕΕ παρακολουθούσε τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και τον Αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο. Καμία απάντηση. Επίσης για το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε άδεια εξαγωγής στην Ιντελέξα που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator. Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ομολογία ενοχής, η απόδραση από τη Βουλή. Δεν τόλμησε ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στην πρόκληση του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του έθεσε το δίλημα της παραίτησης αν αποδεχθεί ότι παρακολουθούνταν Χατζηδάκης και Φλόρος. Είναι αυτεμπορικοί οι παράνομες διαδρομές αγαθών για αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ. Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση οι μέθοδοι τύπου καρουζέλ. Υποκλοπές, σκληρή σύγκρουση με σκληρή γλώσσα. Κυριάκος Μητσοτάκης, ντροπή σας και μόνο που υπονοείτε ότι παρακολουθούσα υπουργό μου. Αλέξης Τσίπρας, η εικόνα του Πρωθυπουργού να φεύγει από τη Βουλή θα τον ακολουθεί πάντα. Και τύπος της Θεσσαλονίκης, άλλη το πρόβλημα η παράνομη στάθμευση στα πεζοδρόμια. Με τεμποδίων γίνεται η διέλευση των πεζών ιδιαίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σχεδόν 1.000 παραβάσεις έχει βεβαιώσει από τον Ιανουάριο η Δημοτική Αστυνομία σε παρανομούντες οδηγούς. Η Εσπρέσο, πατήρα Φέντης. Η Εσπρέσο φέρνει στο φως τα νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα παιδιά ήλωτες. Εδώ έχει αποκλειστικές φωτογραφίες. Άλλη αποκάλυψη της εφημερίδας. Ποιο ρόλο είχε σε δομή της επαρχίας ο 19χρονος με τη σεξουαλική καταγγελία και τι τον έβαζε να κάνει σε τροφίμους ο Αντώνιος. Βεντέτα, ντοκουμέντο λέει, σφαίρα σε ευθεία βολή στο κεφάλι του 16χρονου. Οι αρχές πολέμου στο TikTok από Ρωμά και έφοδοι αστυνομικών. Η Τσεσμελή στο Σανίδι. Η Τσεσμελή στο Σανίδι, η Φόσχολη στο Γιάρης. Έτσι, γιατί είναι ολοκαίρι. Τι μπορώ να κάνω. Φοβερή διασύνδεση. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε και να στέλνετε μήνυμα, γιατί είναι αυτό το φοβερό αυτοκίνητο που θα γίνει δικό σας. Σε πολύ, πολύ λίγες ημέρες έρχεται με το κλειδί στο χέρι. Και έχουμε και δύο δυνατούς ηλιακούς θερμοσύφωνες 160 λίτρων από τη MyTherm για να γλιτώσετε από τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Να σας πούμε ότι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες ηλιανθούς που διεκδικείτε κατασκευάζονται από τη MyTherm στην Ελλάδα και έχουν δεκαετή εγγύηση. Πληροφορίες στο mytherm.gr. 14999 τηλεφωνείτε. Αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Ή στέλνετε μήνυμα πληκτρολογώντας open και no, ονοματεπώνυμο ξανά αποστολή στο 14999. Παρακαλώ πολύ, επιστρέφουμε σε 34 λεπτάκια.
Καλημέρα σας, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ μαζί να πούμε χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι Χριστούγεννα πρώτα απ' όλα. Και στην Άννα. Δεν είναι ακόμα Χριστούγεννα, Χρυσά. Αρνείσαι από το Σεπτέμβριο ότι θα χειμωνιάσει και ότι θα έρθει το Χριστούγεννα και τώρα 20 μέρες πριν τα γιορτάζεις από τώρα. Και με 20 άρια θα κάνω Χριστούγεννα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει. Χρόνια πολλά στις Ανούλες. Χρόνια πολλά στις Ανούλες και χρόνια πολλά σε όσους πεθερές έχουν γενέθλια. Πάντα θα το λέμε εμείς αυτό. Για ασφάλεια. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Στην πεθερά πάντα ξεκινάμε από εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην επικαιρότητα, γιατί θα συνδεθούμε με τα ταμπούρια στον Πειραιά. Εκεί ορίζεται η Ελευθερία Σπυράκη, που είχαμε νωρίτερα φωτιά. Που είχαμε φωτιά σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα. Χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν και κάποιους από τους κατοίκους. Πήγαν στην ταράτσα οι άνθρωποι προκειμένου να σωθούν. Ωστόσο, για να δούμε, Ελευθερία μου, έχεις εικόνα, βρίσκεσαι στο σημείο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον δεύτερο όροφο, όπου εκεί, από εδώ ξεκίνησαν όλα, από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το διαμέρισμα όπου διέμενε μια τετραμελής οικογένεια, οι γονείς με τα δύο τα παιδιά τους, μέσα από το διαμέρισμα ξεκίνησε η φωτιά. Κάτω, σας λέω, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, και με την πυροσβεστική με την οποία έχουμε μιλήσει, μας λένε ότι γίνονται ακόμα έρευνες, διότι δεν έχει διαπιστωθεί τι ήταν αυτό, δεν έχει διευκρινιστεί τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε στη συγκεκριμένη φωτιά. Βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του Νίκου του Μοίρα τις καταστροφές που έχει υποστεί ο δεύτερος όροφος. Εμείς βρισκόμαστε στο διάδρομο, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να εισέλθουμε στο διαμέρισμα. Να υπενθυμίσουμε για ακόμα μία φορά ότι η φωτιά ξέσπασε στις 11 παρατέταρτο το βράδυ στην οδό Σαλαμίνος στα Ταμπούρια. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τον κόσμο, διότι όπως μας είπαν προηγουμένως και κάποιες κυρίες, κάποιοι γείτονες εδώ στο στενό που βρισκόμασταν, που βρίσκεται η συγκεκριμένη πολυκατοικία, ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνετε τι συνέβαινε μέσα στην πολυκατοικία και στους ορόφους. Ορισμένοι εκ των οικογενειών ανέβηκαν πάνω. Παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά δεν ξέρουμε τι προκάλεσε την πυρκαγιά ή τίποτα. Δεν σου έχουν πει κάτι. Όχι, μέχρι στιγμής η πυροσβεστική δεν έχει διευκρινίσει τα αίτια που οδήγησαν στην συγκεκριμένη φωτιά. Να συνεχίσω λέγοντας ότι ορισμένοι εκ των ενίκων ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα προκειμένου να εισπνεύσουν καθαρό αέρα. Βέβαια δύσκολο λόγω των συνθήκων. Φτάνει η πυροσβεστική, τους κατεβάζει μέσα από το κλιμακοστάσιο όσους βρίσκονταν στην ταράτσα και όσους χρειάστηκαν βοήθεια. Να πούμε ότι από το συγκεκριμένο περιστατικό μετέβησαν στο νοσοκομείο 5 άτομα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο 5 άτομα και μεταξύ αυτών μία γυναίκα η οποία φέρει εγκάθματα. Μάλιστα, να ευχηθούμε αυτοί οι άνθρωποι να βγουν γρήγορα από το νοσοκομείο, να μην έχουν υποστεί τίποτα πιο σοβαρό. Κοίτα, αν δεις τώρα στα καλά καθούμενα τι μπορεί να σου τύχει, πώς μπορεί να ξυπνήσεις μες τη νύχτα. Πολύ προσοχή, Ελευθερία μου, σε ευχαριστούμε καλά, πολύ. Ελευθερία μου. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, πολλές καλημέρες. Μας στέλνετε και για τις πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου. Τώρα θα σας πούμε, πάμε να δούμε μια φορά την κάρτα επικοινωνίας και είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα. Ανοιχτή επικοινωνία, είμαστε στο Facebook. Ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία, είμαστε στο Instagram. Και ανοιχτή παύλα επικοινωνία, papakitvopen.gr. Παρακαλώ πολύ, είναι το mail της εκπομπής μας. Πες μας πότε θα πληρωθούν αυτές οι συντάξεις του Ιανουαρίου, νωρίτερα. Είναι 21-23 Ιανουαρίου, δεν είναι. 21-23 Δεκεμβρίου για το Ιανουαρίου. Σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε ότι σήμερα ανακοινώνεται ο πληθωρισμός. Θα είναι πιθανότατο στο 8 από το 9,1 που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Mm-hmm. Θα έχουμε αύξηση και στα κρέατα. Τώρα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, δεν μιλούμε για το καλάθι, για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Φαίνεται ότι παίρνει 20% αύξηση και η γαλοπούλα και το χοιρινό σου. Μείνει, κάτσε εσύ. Η επιταγή ακρίβειας θα πληρωθεί μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου και το δώρο των Χριστουγέννων σε εμάς τους ιδιωτικούς φορείς. Έως τις 21. Έως 21. Έτσι. Δεν παίρνει μέρα παραπάνω. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα των ημερών. Πάμε να καλημερίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Τον κύριο Θεόδωρο Τσαϊρίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αλλά και την κυρία Τζαμπάζη, την κυρία Μαρία Τζαμπάζη, μέλος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά. Τώρα, θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από την κυρία Τζαμπάζη, κύριε Τσαϊρίδη. Καλημέρα σας καταρχάς και στους δύο. Καλημέρα σας. Κυρία Τζαμπάζη, άσχημη καλημέρα κατάσταση. Σας. Το βλέπετε, το βιώνετε. Όλοι βλέπουμε το τι έχει συμβεί σε μπλόκα, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στην Αττική. Πού θα πάει όλο αυτό, κυρία Τζαμπάζη, πού βλέπετε να πηγαίνει? Καταρχάς να πούμε ότι καταδικάζουμε απερίφραστα τα όποια περιστατικά βίας. Οτιδήποτε γίνεται αυτές τις μέρες, θεωρώ ότι δεν είναι τρόπος αυτός για να εκφράζουν
οι άνθρωποι την οργή τους, την αγανάκτησή τους και αυτό που ζητάνε, τη δικαιοσύνη που ζητάνε. Mm-hmm. Τώρα, το πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πού θα πάει και σήμερα η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε την απολογία του αστυνομικού στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και είμαστε λίγο να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ναι, ναι. Περιμένουμε επίσης όμως και το ιατρικό ανακοινωθέν από το Ιπποκράτειο σε ό,τι αφορά την κατάσταση του παιδιού, γιατί δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι, αλλά δεν έχει ενημερωθεί ακόμη η οικογένεια. Ναι, δεν έχει εκδοθεί ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν έχει εκδοθεί, παρότι έχει ζητηθεί και από τον συνήγορο της οικογένειας, αλλά ακόμη δεν έχει εκδοθεί και το περιμένουμε σήμερα. Ναι. Οπότε είμαστε και λίγο σε επιφυλακή για να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Να ρωτήσω τον κύριο Τσαϊρίδη, και σε ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να πάμε και λίγο στην νύχτα του περιστατικού. Κύριε Τσαϊρίδη, αυτό που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ή να σχολιάσετε μάλλον, γιατί είναι επιβεβαιωμένο, φαίνεται στο σημείο, στον τόπο του περιστατικού, να φτάνει ένας αστυνομικός και 28 λεπτά μετά το περιστατικό, το κέντρο να μην έχει ενημερωθεί ότι έχει πέσει στο σημείο πυροβολισμός. Και λέει ο αστυνομικός, ο συναδελφός σας, ότι εδώ είμαστε, έχει πέσει πυροβολισμός, υπάρχει τραυματίας. Και αναρωτιέται το κέντρο, πυροβολισμός ποιος, από συνάδελφο? Και απαντά ο αστυνομικός, ναι, έτσι μου λέει ο συνάδελφος που είναι εδώ. Όλο αυτό δεν ξέρω πώς μπορείτε να το σχολιάσετε εσείς, πάντως δεν φαίνεται ως μια κανονική διαδικασία 30 λεπτά σχεδόν μετά. Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία και αυτά είναι έχουν δοθεί κάποια επιλεκτικά στοιχεία, ούτε γνωρίζω αν είναι αυτό το σύνολο των συνομιλιών που υπάρχουν μεταξύ των αστυνομικών της ομάδας Δίας και του κέντρου επιχειρήσεων που διαβίβαζε τις εντολές στους αστυνομικούς, όπως συμβαίνει κύριε πάντα. Κύριε Τσαϊρίδη, δεν θέλω να σας διακόψω, όμως να το ακούσουμε πρώτα και να απαντήσετε συνολικά. Αυτό είναι το άλλο ηχητικό που θα ακούσουμε με την πυροσβεστική, λες, ε? Ναι. Γιατί έχει σημασία και αυτό. Να ακούσετε τι έχει γίνει για αυτό που συζητούσαμε πριν από τα επεισόδια με την πυροσβεστική. Ναι, πάμε να παίξουμε την πυροσβεστική. Ναι, πάμε να παίξουμε την πυροσβεστική για να βάλουμε στην κουβέντα μας και αυτό το κομμάτι. Κέντρο αποξόλια, δεν δεχόμαστε σκάλια, δεχόμαστε πυράκια το οπισθοχωρούμε. Λάβατε στο κέντρο ποιο όχημα κάλεσε. Πήρατε ένα στο σημείο που υποχωρούμε, δεχόμαστε σκάλια, πυρά. Μάλιστα. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Έτσι, το μπερδέψαμε τα ηχητικά, τώρα εγώ φταίω γι' αυτό. Δεν πειράζει. Και έχουμε και το ηχητικό με το κέντρο. Συνομιλία με το κέντρο. Ναι. Αν μπορούμε να την ακούσουμε κι αυτή. Συνάδελφε, με ακούς? Ναι. Τώρα μου λέει συνάδελφος ότι πυροβόλησε και μάλλον είναι από τον πυροβολισμό τραυματισμένος. Ποιο πυροβολισμό? Τι πυροβολισμό? Είχε πυροβολισμούς? Ο συνάδελφος μου είπε τώρα από την άλλη μηχανή. Πυροβόλησε συνάδελφος δικός μας? Ναι. Μάλιστα. Είναι αυτό που περιγράφαμε πριν, κύριε Τσαϊρίδη. Ναι, αυτά είναι συνομιλίες οι οποίες δεν ακούγονται συνάδελφοι. Πριν στο ηχητικό, ακούγονται είναι... οι πυροσβέστες εν ώρα επί... Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι όλα τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί και έχουν διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, οι οποίοι σήμερα θα αποφασίσουν για την τύχη του συναδέλφου μας. Ζούμε σαν ένα κράτος δικαίου. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, με το γεγονός ότι ακόμη ένα αστυνομικό περιστατικό πολιτικοποιείται και κάποιοι προσπαθούν να στοχοποιήσουν έναν ολόκληρο δεσμό, είναι απαράδεκτα. Επίσης, χθες ακούστηκαν ευθείες απειλές κατά της ζωής των παιδιών του αστυνομικού. Ζούμε σε κράτος δικαίου. Εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη ή ο καθένας όποτε το συμφέρει θα παίρνει την ναι, αλλά προσέξτε τώρα αν δεν γίνεται. Δαίμονες... Εδώ πάντως, κύριε Τσαϊρίδη, οφείλουμε να πούμε το εξής. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Εσείς λέτε από την πλευρά της αστυνομίας ότι στοχοποιούνται οι αστυνομικοί. Οι Ρωμά από την πλευρά τους λένε ότι στοχοποιούνται οι Ρωμά. Αλλά άκρη δεν βγάζουμε. Με το τέλος πάντων, ποιος φταίει από αυτή την ιστορία. Και στη μέση έχουμε ένα τραυματισμένο παιδί, πολύ σοβαρά, το οποίο χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή και δεκάδες επεισόδια σε όλη τη χώρα να καίγεται κάθε βράδυ. Και το οποίο ευχόμαστε να επανέλθει και να επιστρέψει και αυτός στην οικογένειά του. Από εκεί πέρα, για τα επεισόδια που λέτε, από πού, ποιοι τα δημιουργούν τα επεισόδια? Δημιουργούνται επεισόδια, προκαλούνται επεισόδια από, για τους λόγους που έχουν εκφράσει εκπρόσωποι των Ρωμά, ότι θεωρούν ότι υπάρχει μια ρατσιστική αντιμετώπιση απέναντί τους. Δεν ξέρω αν, κυρία Τσαπαζιλοκάτη, θα μου επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα εδώ. Συγγνώμη. Να την ακούσουμε, κύριε Τσαϊρίδη, να την ακούσουμε για την κυρία Τσαπαζή.
Να ρωτήσω κάτι. Νοέμβριο... Από πού προκύπτει ότι οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν έναν 16χρονο Ρωμά? Από πού προκύπτει? Ελάτε, κυρία Τζαμπάζη. Αρχικά προκύπτει από το βίντεο το οποίο διέρευσε μέσα από το βενζινάδικο, που ήταν μέσα η αστυνομική και μπήκε ο υπάλληλος και τους ενημέρωσε για το ποιος ήταν. Κακά τα ψέματα, ξέρουμε ποια είναι η εικόνα ενός ανήλικου Ρωμά. Έτσι ξέρουμε, οπότε ξέρουμε και πώς μεταφέρθηκε εκείνη την ώρα από τον υπάλληλο στους αστυνομικούς. Πέρα από αυτό όμως, ό,τι αφορά αυτό που είπατε, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Το Νοέμβριο του 2021, μετά την υπόθεση του Σαμπάνη, αν θυμάστε, μετά τον πυροβολισμό και τη δολοφονία του Σαμπάνη, ο κύριος Θεοδωρικάκος είχε αναγγείλει τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αστυνομία, όπου εκεί ανήγγειλε την. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το θέσω. Την καταστολή συγκεκριμένων ομάδων. Δεν ξέρω τι θα είχε να μας πει ο κύριος Τσαϊρίδης γι' αυτό, γιατί για μένα αυτό είναι racial profile δίωξη, κάτι το οποίο από τα, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται διαροπάλου. Ελάτε, κύριε Τσαϊρίδη. Εγώ αυτό που μπορώ να σας απαντήσω από την πρώτη στιγμή είναι ότι σαν Ένωση Αστυνομικών και γενικότερα όλοι οι αστυνομικοί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ώστε να μας δώσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να παρέχουμε σε όλους εσάς το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει. Ζητάμε να μπουν οι κάμερες στους αστυνομικούς. Ζητάμε επιτέλους να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μνημόνιο ενεργειών σε αντίστοιχα περιστατικά. Ζητάμε να μας δώσουν και περαιτέρω εξοπλισμό, όπως τα πλέγματα κινητοποίησης, όπου όποτε δεν συμμορφώνεται. Ναι, αλλά εδώ σας κατηγορεί στοχοποίηση, κύριε Τσαϊρίδη. Και κανείς δεν ακυρώνει το έργο της ελληνικής αστυνομίας, έτσι προς Θεού. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε ένα καλάθι. Ποιον κατηγορεί για στοχοποίηση? Εδώ οι ανακοινώσεις. Αρχικά τα κατηγορούμε τον κύριο Θεοδωρικάκο. Έτσι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αστυνομία ανακοινώθηκαν από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν ανακοινώθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Όχι, η πρώτη ανακοίνωση που βγήκε, προσπαθώ να θυμηθώ λίγο το όνομα της Ομοσπονδίας της Οργάνωσης, νομίζω ο κύριος Πάντζος, κυρία Τζαπάζη, την εκπροσωπεί. Ναι. Είναι λοιπόν η ανακοίνωση πρώτη, κύριε Τσαϊρίδη, που λέει ότι η αντιμετώπιση της αστυνομίας έναντι των Ρωμά είναι ρατσιστική. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εκπρόσωπος των αστυνομικών. Μα γι' αυτό δεν εκπροσωπώ κανέναν υπουργό, κύριε, και κανέναν αρχηγείο. Για τους αστυνομικούς ρωτάνε. Εμείς σαν αστυνομικοί σας είπα τι ζητάμε και σε καμία περίπτωση δεν διαχειριζόμαστε επιλεκτικά συγκεκριμένες ομάδες ατόμων. Μάλιστα. Εμάς ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλα τα περιστατικά είναι ακριβώς ο ίδιος με βάση την εκπαίδευση που μας παρέχει η ελληνική πολιτεία. Δηλαδή, Παρακαλώ. Θεωρείτε δηλαδή πως κάποιοι συνάδελφοί σας δεν υπερβάλλουν αυτόν όταν πρόκειται για συγκεκριμένη ομάδα? Θεωρείτε δηλαδή ότι όλοι οι συνάδελφοί σας αντιμετωπίζουν όλα τα περιστατικά με την ίδια βαρύτητα, αν θέλετε? Μάλιστα. Οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο αποφασίζουν την ώρα και τη στιγμή που ενεργούν το πώς θα δράσουν. Από εκεί και πέρα να σας πω κάτι. Προχθές σε ανάλογα επεισόδια διοικητής της ΟΠΚΕ δέχθηκε πυρά στο πρόσωπο και τραυματίστηκαν 6 αστυνομικοί. Σύμφωνο. Από πυρά. Σύμφωνο. Αστυνομικοί. Σύμφωνο. Δεν λέει είδατε κάποιον ότι όλοι υπερβάλλον. Συγγνώμη, είδατε κάποιον υπερβάλλον ζήλο? Επειδή αυτό που λέτε τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι η αστυνομία υπερβάλλει αυτόν όταν διαχειρίζεται τους Ρωμά. Εγώ σας λέω, σε αυτά τα περιστατικά είδατε κάποιον. Είδατε κάποιον υπερβάλλον ζήλο? Πειρά δέχθηκαν. Είδατε να υπερβαίνουν. Μιλάτε για τώρα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Στο 16χρονο δεν δέχθηκαν πειρά, κύριε Τσαϊρίδη. Στο 16χρονο δεν δέχθηκαν πειρά. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με βάση τις καταθέσεις, εγώ σε επαναλαμβάνω ότι δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία. Με βάση τις καταθέσεις και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τις καταθέσεις, δεν έχω αναγνώσει. Ναι, βάσει των καταθέσεων δεν υπάρχει αναφορά. Δεν δέχτηκαν πυροβολισμό. Έχουμε δύο πυροβολισμούς μόνο από τον αστυνομικό, κύριε Τσαϊρίδη. Συγγνώμη.
Όταν λένε οι αστυνομικοί ότι το όχημα επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, όταν ένα όχημα, ανεξάρτητος το ποιος βρίσκεται εντός, όταν ένα όχημα επιχειρεί να εμβολήσει ένα δίκυκλο με δύο αστυνομικούς επάνω, αυτομάτως σημαίνει αυτό με την κοινή λογική ότι κινδυνεύουν με η σωματική ακεραιότητα. Δεν πυροβολούν στο κεφάλι, κύριε Τσαϊρίδη, όμως, σωστά. Ορίστε, δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, δεν ακούω, δεν σας ακούω για να απαντήσω, γιατί δεν θέλω να κρυβώ πίσω από το δάχτυλό μου. Ελάτε, κύριε Τσαμπάζη, να σας απαντήσω. Λέω ότι μέχρι στιγμής η έρευνα δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής στην έρευνα αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε ούτε προσπάθεια εμβολισμού των αστυνομικών. Πέρα από τις καταθέσεις, όχι, δεν έχω καμία πρόσβαση ιδιαίτερη στα στοιχεία όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι τώρα από την έρευνα. Ό,τι ξέρετε εσείς, όσα έχουν διαρρεύσει, έτσι. Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσαϊρίδης δεν θέλει να μπει στη διαδικασία, εννοώ στην όχι ότι αποφεύγει κάποια ερώτηση απάντηση. Εννοώ ότι μένει σε αυτό που έχουν δοθεί ως επίσημες απαντήσεις μέχρι στιγμής από όλα όσα γνωρίζουμε. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με την ευχή να σταματήσουν κάπου εδώ τα επεισόδια και να βρεθεί μια λύση, γιατί. Αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Σε έτσι, καμία περίπτωση. Γιατί κινδυνεύουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με όλη αυτή την συγκρουσιακή κατάσταση. Την κύριε Τσαϊρίδη, κυρία Τσαμπάζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας. Πού? Με σηκώνεις πάλι. Σου έλεγα πριν ότι θα είναι ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Δεν με πίστευες. Σου έλεγα ότι δεν αυξάνεται μόνο η γαλοπούλα που δεν σε αρέσει, αυξάνεται και το χοιρινό. Να δούμε. Τι, παρακαλώ. Τι κοιτάζεσαι, εσύ, Παναγιώτη. Σε βλέπω, λες και περνάει χρήση από την Καστέλα, από το Βολτάρι και κάθε και πίνει τις καφέ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος. Τι θες, παρακολουθεί το θέμα, παιδί μου. Το συμπαρουσιαστή σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι τη δική μου συμπαρουσιάστρια. Κάνε μας τη χάρη. Έτσι. Εδώ είμαστε. Είναι τα παιδιά, είναι η ώρα Ελλάδος. Εδώ είναι Δημήτρης Καμπουράκης, Παναγιώτης Σάδας. Περιμένουν να πάρουν τη σειρά τους. Εμείς πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη. Όπου ο Φάνης Καραμπατσάκης, λοιπόν, βρίσκεται μαζί με τον κύριο Τελιφιλιππίδη. Τελιφιλιππίδη. Παρακαλώ πολύ, είναι λίγο δύσκολο. Καλημέρα σας, κύριε Βασίλη, εγώ θα λέω. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Κρεοπολιών Αθηνάς. Καλημέρα σας. Είναι εκπρόσωπος της Ένωσης Κρεοπολιών Αθήνας Αττικής, η Ταξιάρχης, μεγαλύτερο σωματείο στην Ελλάδα. Και μας ενημερώνει ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξεως του 20% σε σύγκριση με πέρσι τα κρατικά. Και όχι μόνο αυτό, όπως μαθαίνουμε τώρα, θα υπάρχει και έλλειψη σε ορισμένα προϊόντα, όπως η γαλοπούλα. Βαθιά το χέρι στην τσέπη. Καλημέρα. Καλημέρα. Το χέρι δεν θα είναι βαθιά στην τσέπη. Το θέμα είναι να βρεθούν τα προϊόντα στην ποιότητα που ζητάμε εμείς σαν κρεοπόλες και να δοθούν στους καταναλωτές μέσα από τα καταστήματά μας. Λόγω μικρής παραγωγής φέτος, ένα είδος το οποίο έχει ήδη χτυπηθεί είναι η γαλοπούλα. Μικρή παραγωγή, η ζήτηση θα είναι ίδια. Κάπου αυτό θα μας φέρει μια δυσκολία. Αλλά ευελπιστώ ότι όλα στο τέλος θα πάνε καλά. Μάλιστα. Κύριε Τελιφιλιππίδη, να ρωτήσουμε τις τιμές που είχαμε πέρσι. Να πάμε, ας πούμε, από το χοιρινό, να μας πείτε πόσο είχε πέρσι, πόσο έχει φέτος, και το κάνουμε και με το μοσχάρι ή και με τη γαλοπούλα. Όπως σας είπα, σε γενικές γραμμές είναι ένα 20% παραπάνω τα κρέατα εν σχέση με πέρσι για το εορταστικό τραπέζι. Δηλαδή, όπως το λέμε μας συνήθως. Το χοιρινό πέρσι το έβλεπες από 5 μέχρι 6,5 ευρώ. Φέτος θα το δεις από 6,5 έως 7,5. Mm-hmm. Το μοσχάρι το ίδιο. Δηλαδή από 9 μέχρι 11, πέρσι 11,5. Φέτος θα το δούμε πάνω από 11 μέχρι και 13. Mm-hmm. Το αρνί γύρω στα 12 με 13 με την παρούσα τιμή που έχουμε τώρα. Και οι γαλοπούλες, από η παραδοσιακή γαλοπούλα, η γνωστή που ξέρουμε, ελευθέρας βοσκής, η ελληνική, πέρσι πουλιόταν στα καταστήματά μας γύρω στα 8,5 ευρώ. Ναι. Ευελπιστούμε και θέλω να πιστεύω να πουληθεί κάτω από τα 10. Mm-hmm. Αυτό θα το φροντίσουμε σαν επαγγελματίες κάπου τον κόσμο να μην τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Ας έρθουμε εμείς για άλλη μια φορά σε δύσκολη θέση. Πάντως η γαλοπούλα θα βρίσκεται φέτος και στο καλάθι το χριστουγεννιάτικο, Φάνη, πρέπει να πούμε. Στα σούπερ μάρκετ, λες, ε? Στα σούπερ μάρκετ, ναι. Ναι, ακούστηκε αυτό. Στην γαλοπούλα υπάρχουν ποιότητες και προελεύσεις πάρα πολλές. Εγώ σας μιλάω για την ελληνική παραδοσιακή γαλοπούλα, την ελευθέρας βοσκής. Mm-hmm. Το ότι θα υπάρχουν κατεψυγμένες γαλοπούλες, θα υπάρχουν φρέσκες εισαγωγής ή οτιδήποτε βρούνε,
Δεν με ενδιαφέρει και δεν το συζητάω καν. Mm-hmm. Ο Έλληνας καταναλωτής έχει μάθει, ξέρει να εμπιστεύεται ποιος είναι ο επαγγελματίας του κρέατος και πού θα πάρει σωστά το προϊόν. Αυτό που θα του πει, αυτό θα πληρώσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά, ναι. Κλείστε με αυτό. Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πείτε για το καλάθι. Κάτι πήγατε να πείτε. Για το καλάθι. Το καλάθι άτυπα το κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Εμείς καθόμαστε δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή. Υπάρχει το γράψε, το τευτέρι το λεγόμενο που λέμε. Υπάρχει διευκόλυνση στην τιμή. Σε έναν καταναλωτή, σε έναν πελάτη που είναι φίλος τόσες δεκαετίες, θα κάνουμε και την καλύτερη τιμή, θα κάνουμε και το σκόντο. Στην ανάγκη θα γράψουμε και στο τευτέρι στην ώρα αντιδύσκολη. Το έχουμε αποδείξει σε εποχές κρίσης, σε εποχές ελλείψεων, σε εποχές με τις τρελές αγελάδες, τις αρρώστιες ακρέατα που δεν υπήρχαν. Είναι δύσκολα τα πράγματα και για τον κλάδο σας και για άλλους κλάδους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και το βασικό, ναι. Το βασικό αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι ο Έλληνας κρεοπόλης στηρίζει την ελληνική παραγωγή, τον πρωτογενή παράγοντα. Το 95% της ελληνικής παραγωγής διακινείται μέσα από τα κρεοπολία μας. Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους πρώτα κύριε θα στηρίξουμε και κατά πρόταση τον Έλληνα καταναλωτή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φάνη μου, ευχαριστούμε και εσένα και ερχόμενο σε παρακαλώ πάρα πολύ να φέρεις ένα ριμπάι, γιατί καμπουράκι δεν μπορεί χωρίς ριμπάι. Ναι, δεν μπορεί να φάει κάτι άλλο. Και μέτριο. Να είστε καλά. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, λέει, δεν φεύγουμε. Ναι. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά στις Σανούλες. Και πόσες μέρες απομένουν για τα Χριστούγεννα? Δεν θυμάμαι. 16. Αμάντια. Και θέλω να πετάξει. Πάμε Δευτέρα, 5 ώρα το πρωί, παιδιά. Να είστε καλά.